Μελίσικο πάλι, ευτυχώς ο Μαουρίτσιο παρεμβαίνει. Ωραία παλιά τζάμπα για τον Μπρίγκοβιτς. Μπρίγκοβιτς το τζάμπα. Μπρίγκοβιτς. Γκολ για τον Μπρίγκοβιτς. Το 4-1 από την εκπληκτική πάση του Ζωμπίνου. Έκλεισε φωνή μου. Γκολ για τον Μπρίγκοβιτς. Γκολ για τον Πάος. Το 4-1 από την παλιά του τζάμπα. Όλη η δουλειά εδώ είναι και παλιά. Του Μαουρίτσιο στο τζάμπα. Αυτός είναι τον Μπρίγκοβιτς. Ο Μπρίγκοβιτς σημάδεψε. Έκλεισε η φωνή μου, λέει ο Σταύρος στην όντα του γκολ, δεν το καταλάβαμε. Έκλεισε η φωνή μου. Και έβαλες χέρι εμένα, πώς πανηγύρισα τον γκολ του Περιγιώβιτς με την Ξάνθη. Εντάξει, ήταν παστέλι, ήταν παστέλι, φίλε, εντάξει τώρα. Σε ήταν παστέλι. Ήταν παστέλι. Εδώ είμαστε, με Σταύρο Κόλκα και Στέρκη Αναστασιάδη σήμερα. Επιστρέψατε, εντάξει. Καλημέρα, αγάπη. Κάνετε αυτό που έπρεπε. Τι καλημέρα, εσύ, αγάπη. Τι κάνεις εσύ. Ξέρεις, όλα καλά, Στεριό. Όλα καλά, φίλε. Τι έγινε. Το δεύτερο γκολ δεν θα το ακούσουμε γιατί υπήρχε ένα θέμα στην επικοινωνία. Δεν ακούγονταν καλά. Δεν ακούγονταν καλά. Τους λέω να πούμε, βγάλετε με στον αέρα. Βόδια. Ωραία. Βγαίνει ο Παραπονιάρης να πει. Ωραία, την. Τον Καστρίτσι, δεν τώρα. Φάγανε τον Αγγέλο, ντροπή σα. Εγώ είπα, εντάξει, προκαλώ μια ελληνική ομάδα να τον πάρει σύντομα. Ναι, τέλος πάντων. Ωραία, και τους το βγάλετε με και εμένα στον αέρα. Και ο Παραπονιάρης μιλάει, λες και είναι. Εντάξει, και χόμαστε και το κόλλος μας πρωτάθλημα πάνω να πάρουμε. Αναλύει τον Καστρίτσι. Άντε, το πεις μετά, ρε. Πάρω το παστέλι την ώρα που δεν είμαστε στον αέρα. Ηρέμησε, Σταύρο. Όχι, δεν είμαι ηρέμος. Κράτα το θυμό σου, Σταύρο. Δεν είμαι. Κράτα το θυμό σου, κάνε το σταυρό σου. Ωραία. Τα χαιρετίσματά μου στην ΠΑΕΠΑΟ και στο Γραφείο Επικοινωνίας. Το οποίο δεν μπορεί να κανονίσει αυτά που μια ισορροπία της προκοπής. Ωραία. Ξέρει ότι ο Σταύρος δεν παραπονιέται, δεν κάνει δεράνι, δεν θα κάνει τα βατζιλίκη. Έχει άλλους κομάντο της δημοσιογραφίας που κάνουν τα βατζιλίκη και μασάνε. Εντάξει. Αλλά δεν, η κοροϊδία πάει, έχει και ένα όριο. Ωραία. Όταν θέλετε κρατήσει ισορροπία, δεν θα λέτε ο Σταυράκης δικός μας είναι, δεν θα κάνει πρόβλημα, δεν δημιουργήσει κάτι. Εντάξει. Είστε λίγοι και ανύπαρκτοι. Αυτό είστε. Μας έχετε σπάσει τα νεύρα. Κάνετε πολιτική και ισορροπία με τον κάθε χαζό που μας κάνει μπουρδέλο όλη την ώρα. Και εμάς μας έχεις στην απέξω, επειδή είναι δικός μας. Αυτά για την ΠΑΕΠΑΟΚ, το Γραφείο Επικοινωνίας. Εντάξει. Που δεν τηρεί την ισορροπία όπως θα έπρεπε. Και φέρεται εντελώς ανώριμα και χωρίς σοβαρότητα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Και με αστείες δικαιολογίες όλη την ώρα. Μιλάμε τώρα, δηλαδή πραγματικά γελάει ο κόσμος με αυτά που μας λένε. Και αυτό αφορά βέβαια μια συνέντευξη που υποτίθεται δίνουν σε όλους και σε εμάς δεν δώσαν ποτέ. Γιατί δεν μπορούν να κλείσουν τον παίκτη που είναι υποχρεωμένος να μιλάει. Και έχουν δώσει σε όλους τους άλλους. Και εμάς την απέξω. Και ολοβλακίες. Τέλος πάντων, δεν θέλουμε καμιά συνέντευξη από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Να τις κάνετε μόνοι σας. Εκεί στα YouTube και σε αυτά. Απλά όταν καίει μπάλα, όχι τηλεφωνάκι του Σταυράκη, άλλον θα παίρνετε. Άλλους. Φτάνει από μένα. Όλη την ώρα μας κρεμάται. Αυτό είναι το επαγγελματικό κομμάτι. Πάμε στο οπαδικό. Μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Πέρασε άλλη μία αγωνιστική χωρίς καμία απώλεια. Δεν τους βλέπει όλους. Παρά την κρίση που προσπάθησαν να στήσουν οι απέναντι, η Μύρλα, το κλίμα. Παίζει μπαλάρα ο Ολυμπιακός. Κάτσε, παιδιά, το πρωτάθλημα είναι 9 μήνες. Ωραία. Μπαλάρα παίζει, πώς είναι 10 βαθμούς πίσω. Εξήγησε το μου αυτό, Στέργιο, που είσαι καλός στα μαθηματικά. Αδυνατό. Τι δεν έχω απάντηση. Τι δεν έχει απάντηση, εξήγησε το μαγόρι μου, είσαι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Κάνε το ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Να κάνω του Ολυμπιακού το ρεπόρτερ. Ναι, είσαι ο Μας έχετε ξεσκίσει. Ε, τι. Μας έχετε ξεσκίσει. Δεν κράτησε 5 λεπτά καθυστερήσει χθε το παλικάρι αυτό. Κράτησε 3. Ναι. Γιατί δεν καθυστερεί, τι έγινε. Γιατί δεν παίξετε ποδόσφαιρο τελευταίο δεκάλεπτο. Εμείς δεν παίξαμε ποδόσφαιρο. Το είδε στο παιχνίδι. Με άμυνα σε στυλ κουμπαράκι. Αγχώθηκε ο Πόξ στη Λιβαδιά που νίκησε με το ζόρι 2-1 και με το ρέφερ να διαφορεί για τις καθυστερήσεις που δεν κράτησε. Να διαβάζει το Χάβρος Τζιάρ, Παύλα, πρωταθλητής, Παύλα, Γάτα, Παύλα, Σκύλος. Πολλά μας είναι. Δεν είναι. Είναι ενδεικτικό όμως. Εντάξει, αυτό είναι για το μικρό κοσμό τους, να μην σε ανησυχούν αυτά. Ναι, μην νομίζεις. Μερικούς όμως, τους αντικειμενικούς εισαγωγικά, μια χαρά περνάει. Δεν περνάει τίποτα. Η ομάδα συνεχίζει. Ναι, παιδιά, δεν περνάει. Όπως όλη την εβδομάδα έλεγαν για κρίσεις και αυτό που λέει ο Σταύρος για κρίσεις και ο ΠΑΟΚ είναι σε δύσκολη κατάσταση και ο Λουτσέσκου έδωσε την καλύτερη του απάντηση χθες. Ουσιαστικά είπε την αλήθεια. Ποιος έκανε την ερώτηση, αγάπη. Με θυμάμαι. Ποιος έβαλε τα φυτίλια.
στα βοσκοκίνητα. Θα σε ακούσουμε την απάντησή του. Λέω τη βραχάλη, την έχω δίπλα μου, το κοίτα τώρα. Γίνεται η ερώτηση. Να ακούσουμε την απάντηση ακριβώς. Ναι. Να έχουμε την απάντηση. Το fuck me. Τώρα. Ή το είπε, τι. Εγώ το κόψα στο site, να ξέρεις. Γιατί το κόψα. Το κόψα. Γιατί θα βάζα. Δεν μπορούσα να μεταφράσεις ένα απλό fuck me. Όχι. Και τσονάκας λίγο κόπιαζε κάπως. Χρήστε να ακούσουμε το κομμάτι. On the pitch, ΠΑΟΚ has 40 points and the second team 30 points. Το βλέπω έτσι ότι ο ΠΑΟΚ έχει 40 βαθμούς στο γήπεδο, 30 έχει ο δεύτερος. I'm watching the classification and I see ΠΑΟΚ the best scorer team. Βλέπω την βαθμολογία και βλέπω τον ΠΑΟΚ να έχει την καλύτερη ομάδα στο σκοράρισμα. I see the classification and I see ΠΑΟΚ the best defending team. Βλέπω την βαθμολογία και βλέπω τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται στην καλύτερη άμυνα της κατηγορίας. Fuck me, how we are in crisis. Πώς μπορούμε λοιπόν να είμαστε σε κρίση με κάποιον τρόπο. Λοιπόν, όσο τέρμι. Λοιπόν, όσο όλο το τέρμι. Λοιπόν, όσο το title in the pitch and we lost last year by decision. Κερδίσαμε και τον τίτλο στο γήπεδο πέρσι, τον χάσαμε από αποφάσεις. One year and we must be very focused for game against our Parthianina. One defeat and one draw in the league. Ένας χρόνος, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο παιχνίδι με τα Γιάννα, μία ήττα και μία ισοπαλία σε αυτό το πρωτάθλημα. Probably we are in a crisis. Πιθανόν ναι, είμαστε σε κρίση. For the other. Για τους γύρω μας. But we have to be very focused because everything is very tough. I know very well, guys, I know very well which is the pressure in Greece. It's not an easy situation. And other, the opponents try to put us under pressure, on the same time to hide their problems and to find something like this. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ξέρουμε πολύ καλά πως υπάρχει πίεση στην Ελλάδα, γενικότερα δεν είναι, υπάρχει αυτή η πίεση. Τι ήταν αυτό, εσύ το κόψεις. Όχι. Κόφηκε, ήταν ωραία. Είπε το σπάσμα στο τέλος ότι ξέρουμε... Παίζετε με τα νεύρα μου σήμερα, τι είναι, έχετε συνεννοηθεί όλοι να γίνω πυραυλός. Τι έχει γίνει ακριβώς. Ναι, το σπον λέει ο Λουτσάσκο στο τέλος ότι ξέρουμε. Εκεί ήμουν. Αλλά πες και στον κόσμο. Ναι, αυτό λέω για τον κόσμο, δεν το λέω για σένα. Κάνω μετάφραση. Ξέρουμε ποια είναι η πίεση που καλλιεργείται στην Ελλάδα από αλλού. Αλλά μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Αυτό το πράγμα είπε ουσιαστικά στο τέλος. Σίγουρα, γιατί μου θυμάμαι και δύο-τρία άλλα. Εντάξει, αυτά τώρα τώρα ζούμε έκανα. Μεταφράσω λέξη-λέξη. Και εγώ το θυμάμαι γιατί το έγραψα. Αλλά είναι χαρακτηριστική απάντησή του, εντάξει. Αυτό που είπε. 12 μήνες ποδοσφαίρου. Εντάξει, ένας χρόνος κλείνει σε λίγες μέρες. Αυτό που είπε και ο προπονητής, μία ήττα από τον Αστέρα Τρίπολης όπως ήρθε αυτή, στην οποία ο ΠΑΟΚ δεν δικαιολογήθηκε Σταύρο για κάποιον, αν θυμάσαι, δεν είπε ο Λουτσέσκου, είπε δεν ήμασταν καλοί. Πώς δεν σκοτωθήκαμε συνέντευξη τύπου εκείνη τη μέρα με εκείνον τον χαζού τον Παπούλη. Μία ισοπαλία με τον Ατρόμητο και μία ισοπαλία με τον Άρη στο κύπελο. Όλα τα υπόλοιπα είναι νίκες. Και σε κύπελο και σε πρωτάθλημα. Δηλαδή, okay. Εντάξει, μην ξεχνάμε την Ευρώπη που το κλαρίνουμε με τη σύννεφο, αλλά, ναι, αλλά εντός συνόρων είναι γεγονότα τα οποία είναι αδιαφυσβήτητα. Έχει γραφτεί το φιλοαγώνος σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, χθες για να τα πάρουμε από το διάλειμμα και μετά τα πάρουμε σε μια σειρά, αυτό που επιχειρήθηκε τις προηγούμενες μέρες τέλος πάντων ήταν να δημιουργηθεί μια πίεση στον ΠΑΟΚ για το γεγονός ότι με πάτημα τον αποκλεισμό από την Πάτε, η οποία έγινε μπατέ την Πέμπτη το βράδυ για κάποιο λόγο, χρησιμοποιήθηκε αυτός ο αποκλεισμός, χρησιμοποιήθηκε μια ομιλία του Σαββίδη, ναι, που δεν διάβαζε καριωτάκι, τάριξε τα πινελίκια του, είναι η αλήθεια. Ναι. Ναι. Προφανώς, όταν, ξέρω εγώ, ο κύριος Μαρινάκης χάνει η ομάδα του, μπαίνει μέσα και λέει «Don't worry, give me five slot, τσακ». Και κάνουν give me five με τους παίκτες. Απολυτίκιο. Ναι, ναι. Ενδεχομένως. Ναι. Προφανώς είναι, συμβαίνει και αυτό. Άλλωστε φημίζεται και ο ίδιος για την ψυχραιμία του. Ναι. Εντάξει, κάτι ομιλίες πέσε θα φύγετε όλοι που τελικά φύγαν όλοι. Ναι, κάτι τέλος πάντων τέτοια σκηνικά τα οποία έλαβαν χώρα πέσε στην ομάδα του Ολυμπιακού και γενικά όποτε χάνουν. Συμβαίνουν. Συμβαίνουν αυτά στις ομάδες. Όντως και ο κύριος Σαββίδης όταν χάνει, φεύγει κάτι ο πινελίκι παραπάνω. Δηλαδή, ναι, και νομίζω ότι χρησιμοποιούνται και λίγες εκφράσεις που αν δεν τον ξέρεις, πιστεύεις ότι ένα αμυντικό χάφ σου θα
βρεθεί τσιμεντωμένο. Ωραία. Ναι, υπάρχουν και αυτές οι στιγμές, αλλά λογικό. Τον ξέρεις και ξέρεις ότι σε δύο ώρες θα έρθει να σε αγκαλιάσει, να σου πει άμα το πάρεις από τα άνθρωπα ένα εκατομμύριο πριν. Αυτά τα ωραία. Ωραία. Τέλος πάντων πάτησαν και στο όσα γίναν στην ομιλία Σαββίδη, η οποία για εμάς είναι μια καθημερινότητα, για αυτούς είναι ένα πάτημα για να πούνε τα δικά τους. Γι' αυτό λοιπόν όσοι ρουφιανεύουν τις ομιλίες του κυρίου Σαββίδη, υπάρχουν δύο δρόμοι. Μη τους βρούμε πρώτα απ' όλα, ένα το κρατούμενο. Εντάξει, και αν γίνεται ο κύριος Σαββίδης να μην κάνει ομιλίες. Υπάρχει αυτή η λύση. Ας γίνει το πρώτο. Τέλος πάντων, θα βρεθεί, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις πλέον, θα βρεθεί και αυτός που κελαϊδάει όπως τον συμφέρει. Και δεν είναι κομμάτι του αγωνιστικού τμήματος, για να μην παρεξηγηθώ, είναι απαλού. Όχι το γνωστό μπαρ, Καρόλου Ντιλ, είναι απαλού. Δεν κατάφερε λοιπόν αυτή η πίεση να επηρεάσει ιδιαίτερα τον ΠΑΟΚ. Μπήκε μέσα στο γήπεδο. Ήμασταν τυχεροί για έναν απλό λόγο, τις καιρικές συνθήκες. Που δεν άρχισε να βρέχει. Που δεν έβρεχε στην Λιβαδιά, αλλά το βασικότερο δεν φυσούσε. Δηλαδή υπάρχουν παιχνίδια τα οποία εκεί που βλέπεις το παιχνίδι στη Λιβαδιά, πετάει ένας άνθρωπος από πάνω. Τον πήρε ο αέρας. Άνθρωπος κάνα κόκκαλο από το νεκροταφείο. Ναι. Ναι. Όχι, καλά ήταν. Να αποθεώσουμε τις έξοχες συνθήκες στα δημοσιογραφικά του κομπό της Αρίνα. Εσύ καθώς είναι ρεφλή και ζουν μέσα. Πες μας εμάς που ήμασταν όρθιοι και ήμασταν απ' έξω. Ήθελες να κάνεις μετάδοση, να με εγώ να κάνω χαβάλια με τους διαιτητές. Ε, θα ήθελες να κάνεις μετάδοση. Άκου τη φωνή μου. Ωραία. Σαν δημοσχολείο μετά από πέντε τουμάνια είμαι. Σερί. Ναι. Δεν είναι... Ήταν εκπληκτικό. Πολύ καθαρά. Άδειασα ένα κουτί μωρομάντιλα για να καθίσω στο σημείο. Επιτυχία. Τα οποία ήταν μαύρα όταν τα άφηνα. Εντάξει. Είδαμε μια κουτσουλιά της εποχής Μαρτινέου. Αγάπη, δεν τον πρόλαβες. Πάνω στο τζάμι. Σημαντικό, ναι. Εμείς είχαμε, ρε φίλε, ένα πάγκο καλή ώρα όπως εδώ. Εννοείται χαμηλότερης ποιότητας. Ο οποίος ήταν γεμάτο από νερά, εντάξει. Ο πάγκος. Και είχε 5-6 σημεία που δεν είχε νερό και βάζαμε τον έναν αγκώνα εδώ. Το ένα χέρι εκεί για να στηριχτούμε τώρα. Τι μου λες τώρα. Ναι, τέλος πάντων. Μέσα που είσαι μια χαρά. Όχι, προτιμούσα να είμαι έξω και να κάνεις εσύ μετάδοση. Στα ίσα σου μιλάω. Δικά το χθεσινό παιχνίδι ήθελα να το δω χωρίς τις κλασικές. Αν έχεις πρόβλημα, πήγε στο νοσοκομείο. Έχω πρόβλημα. Είμαι κρυωμένη. Συγγνώμη. Πάρε ένα παναντόλ. Μα λες βάλτε ένα παναντόλ, πα και κάνουμε εκπομπή ποτέ. Το παναντόλ είναι για όλους μεταξύ Σταύρο. Πάρε ένα παναντόλ. Τσιγαρόφυγα, αυτό δεν μετράει. Τέλος πάντων, εκπληκτικά δημοσιογραφικά και παρατήρησα, φίλε, τις γνωστές τουαλέτες που κατουράς κάτω από την κερκίδα, σου λέει ο υπεύθυνος εκεί. Στο σημείο που κατουράω κάθε χρονιά έχουν φυτρώσει ντομάτες. Εντάξει, οι άλλες του Ερίκου είχαν μαρούλια, του Ερίκου η πλευρά. Εντάξει, και ξέρεις ποια είναι η φρίκη όταν πηγαίνεις να κάνεις την απλή ανάγκη σου κάτω από τα τέτοια. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ναι. Είναι η αγωνία μην πατήσεις κάτι μέχρι να φτάσεις στο σημείο, πώς το λένε, αδειάσματος. Ευχαριστούμε, Σταύρο. Ναι. Γι' αυτό, Σταύρο, επειδή έχει έξω από το γήπεδο πάρα πολύ φύση. Νεκροταφείο έχει. Ναι, λίγο να πας παρακεί, έχει δάσος. Ναι, να πας εκεί και να κατουρίσεις στην όχι, δεν πάω, όχι. Αθηνά Τζιβλίκη ετών 84 και τη φωτογραφία από τα μπουζούκια. Όχι. Πάμε σε πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Θυμίζω, δίνουμε 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Μπας Γιάννενα Κυριακή απόγευμα. 7:30. Πρώτο εδώ. Τελευταίο μάτς για το 2018. Να τελειώσει ο ΠΑΟΚ τη χρονιά με 14 νίκες και μία ισοπαλία σε 15 παιχνίδια. Καναπητικό νομίζω είναι το νούμερο. Δεν ξέρω. Ναι, αλλά. Αλλά. Ναι. Τέλος πάντων, 5 εισιτήρια. Για το ΠΑΟΚ Πας Γιάννενα, τελευταίο μάτς του 2018 FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26, κλήρωση λίγο πριν τις 2. Τι είδες στη Στέργιο που ταξίδευε στη Λιβαδιά 800 χιλιόμετρα πήγαινε, έλα. Πες μας λίγο. Είδα ένα πάρα πολύ καλό μπίσεσβαρ. Τι έγινε, πόσο αποκεντρικό, το κάνεις κατευθείαν, λάθος το πήρες.
Πες τι ετοίμασε η ομάδα, πώς μπήκε. Θέλεις να μου τα γράφεις να... και να τα λέω. Όχι, αγόρι, πάμε κατευθείαν να το κάνεις μεσοποκεντρικό. Καλώς να το πεις, βα, άμα δεν πας στέλνει το πρίγκιπα, θα πάρει το κίνησμα. Άμα δεν πήγαινε σαράχνη στην παλίτσα, τι. Θα το βάζω πίσω, βαρ. Ξέρετε ότι έχω παίξει in time πίσω, βαρ. Και στο 2 έχει δοκάρι. Όχι in time, τι λέω. First goal. Α, first goal. Και στο 2 δοκάρι. Δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι για τον Πάοκ, μειώθηκε διαφορά. Μειώθηκε διαφορά, είχε και ένα δοκάρι. Άντε, φορτσάρετε, άντε. Ζώα. Ναι. Καλύψε τη διαφορά. Δεν γίναμε τελευταίοι στα δοκάρια. Αυτά δεν τα λέτε. Και ΑΕΚ πρώτη. Ωραία, πάμε λίγο να δούμε πώς κατέβηκε η ομάδα, γιατί πήγε εσύ. Το κλαρινάκι του πίσω σου κατευθείαν το έριξε την αβάντα. Μιλάς για κλαρινάκι του πίσω σε μένα. Μιλάς εσύ. Τι, το πουλέν που το κράζατε. Για πες. Το ΠΑΟΚ ξεκίνησε με 10 το παιχνίδι. Ψάχναμε το Μάτος να δούμε που είναι. Τέλος πάντων, κάποιος να πει το Μάτος να ξεκουραστεί. Δεν αντέχετε άλλο αυτό που γίνεται. Δεν το κάνει πόσο αποκεντρικό. Ο Σταύρος συνέχισε, Σταύρο. Συνέχισε. Τέλος πάντων, ξεκίνησε το παιχνίδι, είπα όμως. Δεν είπα κατευθείαν ο Μάτος. Κατάλαβες. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το κλασικό 4-2-3-1. Νομίζω ότι η μορφή της ομάδας του Λεβαδιακού έδινε το δικαίωμα στον Λουτσέσκου και οι απουσίες βέβαια να ρισκάρει στο κομμάτι των μεσοεπιθετικών εκεί όπου προτίμησε Μπίσεσβα στο 10, Ζαμπά δεξιά και Ουάρντα αριστερά. Κάτι το οποίο σε δύσκολο παιχνίδι με καλό αντίπαλο δεν θα το δούμε ποτέ έστω στο υπογράφο. Να εξηγήσουμε γιατί ο Μπίσεσβα δεν παίζει στο 10. Γιατί ο ΠΑΟΚ χρειάζεται πίεση ψηλά, όταν ο Πρίγιοβιτς ήδη δεν μπορεί να πιέσει πολύ, δεν μπορεί να έχει και δεύτερο παίκτη από εκεί πέρα που δεν μπορεί να πιέσει πολύ. Εντάξει, με το Λεβαδιακό που θα έπαιζε με μεγάλες μπάλες, τον έπαιρνε το Λουτσέσκο να το κάνει αυτό το πράγμα και το γεγονός βέβαια δεν υπήρχε άλλος να κάνει αυτό. Γενικά το πείραμα με τον Καντουρί δεν έχει αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν παίζει με αυτό 4-2-3-1, ξεκινάει ο Βέρμπλουμ με το Μαουρίτσιο και με το καλημέρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ είναι αποφασισμένος να πάρει το παιχνίδι. Είναι από αυτά τα παιχνίδια που λες ότι θα το πάρει. Από τα πρώτα λεπτά καταλαβαίνεις, από τον τρόπο που κυκλοφορεί η μπάλα, από τον τρόπο που είναι απλωμένη η ομάδα, από τον τρόπο που κινείται η ομάδα μέσα στο γήπεδο, υπάρχουν στιγμές που λες ότι δεν υπάρχει περίπτωση νωρίς να μην το πάρει αυτό το παιχνίδι. Έχει το δοκάρι τον Μπίσεσβα, νωρίς το 2. Υπάρχουν άλλες δύο φάσεις με τον Πίσες Βαρπάλι, με τον... αναφέρθηκε φίλε, 3-3, πες τον ότι αναφέρθηκε για το δοκάρι. Γιατί ναι. Έχουμε τις κεφαλιές του Πρίγιοβιτς, έχουμε μια κεφαλιά του Μάτος, είναι τέλος πάντων, είναι 4-5 τελικές, οι οποίες σου δίνουν να καταλάβεις ότι είναι θέμα χρόνου ΠΑΟΚ να ξεμπλοκάρει. Τελικά, από μια σκοτωμένη παλιά πιανού όμως. Μαουρίτσιο. Όχι. Πριν κάνει την κεφαλιά ο Μαουρίτσιο, κάποιος του κάνει μια σκοτωμένη παλιά. Που είναι για να τη χάνουμε και να φεύγουν αυτή την κόντρα. Τελικά ο Μαουρίτσιο κάνει το έξυπνο, δηλαδή τσιμπάει την μπάλα με το κεφάλι. Έρχεται ο Ζαμπά, παίζει σωστά σε πρώτο χρόνο και ο Πρίγκιπας από δύσκολη γωνία, όπως νομίζει δηλαδή ότι αυτό είναι εύκολο, στο 40, καταφέρνει να κερδίσει. Να σκοράρει σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Έχει, σε διακόπτω λίγο, έχει βγει μια δήλωση του Ιβάν Σαββίδη σχετικά με την έκδοση των τίτλων ιδιοκτησίας. Ωραία, διάβασε. Ναι, είναι ένα μακροσκελές μήνυμα βέβαια. Δεν λοιπόν, είναι... αγαπητοί φίλαθλοι, 14.000 φίλαθλοι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα γίνουν κάτοχοι τίτλων ιδιοκτησίας των μετόχων του συλλόγου. Έχει πλέον ολοκληρωθεί η διαδικασία εκτύπωσης και υπογραφής των επίσημων τίτλων ιδιοκτησίας. Η διάθεσή τους θα ξεκινήσει στις αρχές Γενάρη. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας πιστοποιούν την κυριότητα των μετοχών που αποκτήθηκαν από τους φιλάθλους ΠΑΕ ΠΑΟΚ κατά το στάδιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του συλλόγου, το οποίο πραγματοποιήθηκε ως έκτακτο μέτρο στήριξης στην ομάδα στους δύσκολους καιρούς που διένυε. Μέσα σε 5 μήνες, χάρη στο μεγάλο ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των φιλάθλων, ο σύλλογος συγκέντρωσε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό ήταν σωτήριο για την ομάδα και την βοήθησε μόλις σε λίγα χρόνια να επιτύχει τα εντυπωσιακά αθλητικά αποτελέσματα που θα παραμείνουν για πάντα στην ιστορία μας. Η αλληλοβοήθεια, η αλληλεγγύη, το αίσθημα ευθύνης, η αμοιβαιότητα των συμφερόντων και των στόχων αποτελούσαν πάντα κομμάτι του μοναδικού DNA του ΠΑΟΚ, το οποίο αποτελεί τη βάση ύπαρξης της μεγάλης μας οικογένειας. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας που πιστοποιούν τα δικαιώματα των μετοχών δεν αποτελούν μόνο απόδειξη των περιόριστων σεβασμού και ευγνωμοσύνης του συλλόγου στους φιλάθλους του, αλλά λειτουργεί και σαν ένα σύμβολο στήριξης των μεγάλων παραδόσεων και αρχών του ΠΑΟΚ.
Η ΠΑΕΠΑΟΚ θα προβεί σε σχετική ανακοίνωση για τη διαδικασία χορήγηση των τίτλων ιδιοκτησίας στους μετόχους στο προσεχές μέλλον. Με ειλικρινή σεβασμό και ευγνωμοσύνη σε όλους εσάς, ο πρόεδρος της ΠΑΕΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης. Αυτή είναι η δήλωση, παύλα μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη για τους τίτλους ιδιοκτησίας. Καλό είναι αυτό. Είναι εκατοντάδες άνθρωποι, χιλιάδες να μην πω, που στήριξαν την ομάδα αγοράζοντας μετοχές πριν την έλευση του Ιβάν Σαββίδη, σε δύσκολα χρόνια, με τις απανωτές και μεγάλες αυξήσεις του μετοχικού κεφάλαιου. Θα αναφερθούμε μετά στη συνέχεια για τη σημερινή γενική συνέλευση. Ουσιαστικά αυτές οι μετοχές δεν έχουν αξία πλέον. Ναι. Εντάξει, είχαν κάποια αξία όταν τις αγόρασαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ από όλο τον κόσμο. Τώρα δεν έχουν αξία ουσιαστικά, αλλά νομίζω ότι είναι ένα μπράβο και μία επιβράβευση για όλους αυτούς να έχουν τους τίτλους στην κατοχή τους. Mm-hmm. Να τις δώσουν αργότερα στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους. Okay. Είναι ηθικό το θέμα. Ήταν ένα αίτημα και μια πορεία όλων αυτών, γιατί τόσα χρόνια δεν πήραμε στα χέρια μας τους τίτλους των μετοχών. Θα γίνει λοιπόν αυτό. Ξαναλέω, δεν έχει αξία πλέον αυτές οι μετοχές με τις απανωτές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αλλά είναι μια ηθική επιβράβευση. Είναι σαν συμβολική κίνηση από την πλευρά της ΠΑΕ και του Ιβάν Σαββίδη. Θα μπορεί ο κάθε παοξής που έχει αγοράσει 5, 10, 100, 1000 μετοχές να τις δώσει στα παιδιά του, στα εγγόνια του, και είναι και ένα παράσημο για όσους αυτούς που στήριξαν την ομάδα σε πολύ δύσκολους καιρούς πριν την έλευση του Ιβάν Σαββίδη. Λοιπόν, να αναφερθούμε συνέχεια για την γενική συνέλευση. Ήταν μια παρένθεση, μιλούσαμε ποδοσφαιρικά. Για το παιχνίδι, ναι. Για το παιχνίδι. Το γκολ του Πλίγιοφ λοιπόν ήταν αυτό που άλλαξε την ψυχολογία, και η ουσία είναι ότι με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, μια έξυπνη παλιά στο μεσοδιάστημα του Τόσκα έδωσε την ευκαιρία στον Μπίσεσβαρ να βρει το διάδρομο και να πλασάρει άψογα. Ο Πάοκ στο 46, από το 41 μέχρι το 46, ουσιαστικά σε 5 αγωνιστικά λεπτά, συν 2 των καθυστερήσεων, 7 είχε βάλει 2 τέρματα. Είχε δημιουργήσει τέλος πάντων μια κατάσταση πάρα πολύ βολική για αυτόν. Το μόνο που χάλασε λίγο την ηρεμία, γιατί ο Πάοκ κυκλοφόρησε άψογα την μπάλα και είχε τις ευκαιρίες για να κάνει και το 3-0. Με μεγαλύτερη του Τζαμπά. Εκεί έχει μεταξύ, το είδα μετά. Έχει 2 παίκτες μόνο στα αριστερά του. Βέβαια δεν είναι εύκολο να το δει. Δεν έχει και ανάσες. Έχει ξεκινήσει αυτό την προσπάθεια. Έχει αλλάξει με τον Πλίγιοβιτς. Έχει κερδίσει μια κόντρα. Ο Μαουρίτσιο ήταν, δεν ήταν ο Πλίγιοβιτς. Με τον Μαουρίτσιο είχε αλλάξει την μπάλα. Τον εκπληκτικό Μαουρίτσιο χθες που λέγαμε. Ναι, καλώς ήταν. Ναι. Αλλά η διαφορά χθες νομίζω έχει γίνει από τον Μπίσεσβαρ και την ποιότητά του. Ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που φρεσκαρίστηκε, ξεκουράστηκε 2-3 παιχνίδια, δεν έπαιξε καθόλου. Και είδαμε αυτομάτως το πώς αντέδρασε ο οργανισμός του και οι δυνάμεις του, πώς ήταν μέσα στο γήπεδο χθες. Ουσιαστικά άλλαξε όλη τη μορφή του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κυκλοφόρησε πιο γρήγορα την μπάλα, έβγαλε περισσότερους παίχτες στο μεσοδιάστημα. Έκαναν καλό παιχνίδι πλάγι. Όταν το δεκάρι σου παίζει σωστούς χρόνους, βοηθάει και τους υπόλοιπους. Ο Ζαμπά έκανε ένα από τα πιο ουσιαστικά του παιχνίδια. Ο Γουάρντα έκανε. Ήταν σοβαρός. Σοβαρός, σωστός. Ναι, αν εξαίρεσαι ένα που κάνει στο τέλος, ναι, που πήγαμε να πάθουμε κεφαλικό. Ωραία. Ήταν σοβαρός. Ο πιο σοβαρός Γουάρντα τη σεζόν. Ναι. Από εκεί και πέρα τα στόπερ δεν είχαν κανένα θέμα. Ο Τόσκα ήταν καλός. Ο Τόσκα ήταν υποφερτός. Δεν ανέβηκε και 500 φορές, αλλά ήταν σοβαρός και έκανε τη δουλειά του. Ο Μάτος έχει τεράστιο θέμα πλέον. Ναι. Αυτό που κάνει με τους αγκώνες, δηλαδή πραγματικά με βγάζει από τα ρούχα μου. Δηλαδή πλέον σε φάση που πηδάει μόνος του και ο άλλος έρχεται 5 μέτρα από πίσω, δεν είναι ανάγκη να σηκώσει τους αγκώνες. Και ουσιαστικά δίνει την ευκαιρία στο Λεβαδιακό, που μπορούσε να απειλήσει μόνο από αποστατικές φάσεις. Το έκανε και μία στο τέλος, ναι. Ναι, δίνει την ευκαιρία στο Λεβαδιακό να απειλήσει ουσιαστικά, ναι. Γιατί ναι, όλοι βγαίναν μπροστά. Σε κάθε γέμιση ήταν όλοι μπροστά. Είτε ήταν στη μεσαία γραμμή, είτε ήταν εξωτερική. Ο μόνος τρόπος για να απειλήσει ήταν αυτός. Ναι. Και ο Μάτος ήταν ένας από αυτούς που έδωσε τα περισσότερα φάουλ. Γενικά ο Κουμπαράκης φύριζε εύκολα, βέβαια. Ναι. Όχι ότι επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα, αλλά γενικά σφυρίζει εύκολα, εμφανώς ψαρωμένος και αυτός από την πίεση που ασκείται από όλες τις πλευρές του διαιτητές. Βάζει την κολάρα ο Ζησόπουλος. Ο Ζησόπουλος μειώνει. Ο Πάοκ από εκεί πέρα δεν δέχεται φάση. Όντως, αλήθεια. Χάνει και μια μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 3-1 αμέσως μετά τον γκολ του Ζησόπουλου, που το σώζει πάλι ο Ζησόπουλος, που κάνει εκπληκτικό παιχνίδι χθες. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος έπαιξε με 9 Έλληνες στο βασικό του σχήμα, μόνο ο Στανόγεβιτς και ο Μπάγιτς ήταν οι ξένοι στην ενδεκάδα.
με δύο παιδιά των ακαδημιών του, τον Λιάγκα και τον Ιωαννίδη. Συμπαθητική προσπάθεια, δηλαδή αυτό που έχω 8 Αφρικανούς μέσα στην ενδεκάδα, νομίζω ότι δεν έκανε και καθόλου δουλειά για την ομάδα του Κομπότη. Τέλος πάντων, μετά πολλά, ο ΠΑΟΚ κατάφερε, έχοντας κορυφαίο τον Μπίσεσβαλ και τους άλλους σε υποφερτό και ως καλό επίπεδο, και με μαύρο στίγμα τον Μπρίγιοβιτς βέβαια να εκτελεί για ακόμη μια φορά εντυπωσιακά και μαύρο στίγμα της αναμέτρησης του τραυματισμού του Βέρμπλουμ, με τον Σάχοφ να μπαίνει βέβαια στο γήπεδο και να είναι πάρα πολύ καλός και σοβαρός και στην κυκλοφορία και σε όλα. Δεν είχε ο ΠΑΟΚ κάποια αγωνιστική απώλεια, έχει όμως ουσιαστική. Θα βάλω λίγο μια ανατελεία, επειδή είπες Βέρμπλουμ. Όσοι εκφράσατε, φίλοι του ΠΑΟΚ, χαρά για τον τραυματισμό του Βέρμπλουμ ή βγάλατε εμπάθεια ή πουλήσατε ξυπνάδα ότι καλά έπαθε και τραυματίστηκε γιατί ήρθε αργά, το λιγότερο που μπορεί να κάνετε και το οφείλετε στον εαυτό σας ως δώρο για το 2019 είναι να πάτε. Αυτοί οι 5 φλάκες στο Facebook ασχολούμαστε. Αυτοί οι 5 φίλοι, οι 10 και 20. Δεν είναι 5, είναι παραπάνω. Να πάτε σε ένα γιατρό, να δείτε τα προβλήματά σας για να έχετε ένα καλύτερο 2019 με περισσότερη ισορροπία μέσα σας. Αυτό. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να διαβάζω σχόλια. Καλά έγινε, καλά έπαθε και τραυματίστηκε. Να ερχόταν νωρίτερα τον Αύγουστο. Ο Βέρμπλουμ έχει υποστεί, να πούμε, ρήξη αχίλιου τένοντα. Το είπε και ο Μανώλης Παπακώστας μετά σε εσάς έξω από το γήπεδο, ότι αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης ουσιαστικά μπαίνει στο χειρουργείο, γιατί αυτή είναι συνήθως η αντιμετώπιση. Και επιστροφή σε 4-5 μήνες, είπε και ο γιατρός του ΠΑΟΚ. Αλλά η μεγάλη ατυχία του Βέρμπλουμ είναι το γεγονός ότι ο Σουηδός, ο μεγαλύτερος τραυματισμός που είχε μέχρι τώρα στην καριέρα του, ήταν περίπου 1,5 μήνας, 46 μέρες για την ακρίβεια. Πέρσι, 15 Απρίλη, τραυματίστηκε στο ισχύο. 31 Μαΐου είχε επιστρέψει. Είναι ο μεγαλύτερος τραυματισμός που έχει μέχρι τώρα. 32 δεν είναι ο Βέρμπλουμ. Ναι, 32. Σε αυτά τα χρόνια καριέρας. Τώρα είναι ο μεγαλύτερος τραυματισμός της καριέρας. Το μεγαλύτερο διάστημα που είχε απουσιάσει ήταν περίπου 1,5 μήνας. Πέρσι. Και το προηγούμενο μεγαλύτερο ήταν 12 μέρες για θέμα στο γόνατο το 2009. Δεν έχει δηλαδή, δεν είναι από τους παίκτες που έχουν γενικά τραυματισμούς και πόσο μάλλον τόσο σημαντικούς. Ουσιαστικά ήταν σαν να πάτησε άσχημα και να προσγειώθηκε άσχημα χθες, έτσι, εσείς που το είδατε και από το γήπεδο. Από το γήπεδο τι να δούμε, μια κουτσουλιά έβλεπα εγώ. Πού ήσουν αρεστά, δηλαδή, πού ήσουν μια κουτσουλιά. Στα ψηλά του Κομπότη αρένα πάνω, στο πέμπτο διάζωμα. Στον Περναμπέου ήσουν. Εντάξει, ήταν πολύ άσχημο. Εμένα μου έκανε εντύπωση. Και ακούγοντας μετά το μέγεθος τραυματισμού, ότι ο Βέρμπλουμ κατάφερε να βγει περπατώντας ουσιαστικά. Δηλαδή, ήταν υποβασταζόμενος κανονικά από τον γιατρό του ΠΑΟΚ και από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, αλλά το πατούσε στα πρώτα λεπτά. Αλλά του χορηγήθηκε και οξυγόνο για να αντέξει τον πόνο προφανώς. Κουνάει αυτό, παιδιά. Ουσιαστικά σκίστηκε όχι το ισχύο. Έτσι, μην κάνουμε εικόνα τώρα, άσε το βιώνει ο ίδιος, ρε αγάπη. Ναι, εντάξει, ρε παιδί. Αυτά τα μαγνητοκιστικά, τα γυναικεία που έχετε όλες οι ανώμαλες τώρα, φτάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εντάξει, είναι σοβαρό, χάνει ουσιαστικά τη σεζόν, όπως είπε και ο γιατρός του ΠΑΟΚ, και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα δει και στο χειρουργείο. Αλλά είναι πραγματικά μεγάλη και η δική του ψυχραιμία. Είχε και ένα μήνυμα μετά το παιχνίδι, και εκεί που όλοι έλεγαν περαστικά να επιστρέψει ο δυνατός, ο Βέρμπλουμ ουσιαστικά βγήκε και είπε ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει αυτό το δράμα συσσαγωγικά. Αυτά υπάρχουν στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό. Θα επιστρέψω κι εγώ πιο δυνατός. Σε ένα πρώτο του μήνυμα. Και μετά φυσικά έστειλαν πάρα πολύ μήνυμα το Βιερίνια, ο Γιώργος Σαββίδης, η σύζυγός του και όλοι, νομίζω και στις δηλώσεις του και σε εσάς. Πρώτα έλεγαν για το Βέρμπλουμ και ο Λουτσέσκου και μετά για το παιχνίδι. Γιατί εντάξει, ήταν σοκαριστικό νομίζω για όλους. Στέργιο, κοιτάς την κλήρωση που έγινε χθες. Να φερθούμε μετά. Φαντάζομαι θα αποκτηθεί χαφ κεντρικός. Απλώς, παιδιά, δεν το ήξερε ο Λουτσέσκου 10 λεπτά μετά το τέλος του αγώνα. Ποιος θα είναι και τι θα είναι, εντάξει. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Αλλά λογική λέει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πορευτεί μόνο με 3 κεντρικούς χαφ. Ναι. Τον Γκάνια, τον Σάχοφ. Και τον Μαουρίσιο. Καλά, αυτό θα υπάρχει ακόμα ένας γύρος. Θα υπάρχουν παιχνίδια στο κύπελο, όχι με ομάδες όπως ο Αίτητος Σπάτων. Γενικά θα υπάρχουν παιχνίδια, παρότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι στην Ευρώπη, διαδοχικά. Οπότε με 3 χαφ τα πράγματα είναι δύσκολα. Νομίζω είναι δεδομένη η ανάγκη να καλυφθεί το κενό του Βέρμπλουμ. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάει ο ΠΑΟΚ σε μια λύση μίας χρήσεως, δηλαδή κάποιο παίκτη δανεικό με εξάμεινο τέτοιο, ή θα πάει να
πάρει ένα παίχτη που θα το δει και ως επένδυση για τα επόμενα χρόνια. Ναι. Δεν νομίζω να ξέρει κάποιος πώς θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ. Μπορεί ενδεχομένως να πάρει και έναν δανεικό για 6 μήνες, να κάνει τη δουλειά και να δει το καλοκαίρι αν θα τον κρατήσει ή όχι, ή να πάει να πάρει κάτι καλό. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Εντάξει, θα είναι όπως και να έχει πολύ άσχημο και είναι και το μέγεθος του τραυματισμού μεγάλο. Αλλά θα δούμε τι θα συμβεί και τις επόμενες ημέρες. Το πρώτο βέβαια είναι για το Βέρμπλουμ να κάνει το χειρουργείο και να πάει καλά και στο κομμάτι της αποκατάστασης, γιατί όλοι όσοι έχουν μιλήσει από χθες από την ομάδα και ο Μανώλης Παπακώστας, αυτό που έχουν πει είναι ότι αν όχι το μισό, μεγάλο κομμάτι είναι αυτό της αποκατάστασης, να είναι καλό παίκτης μετά, να πάνε όλα καλά και να επιστρέψει χωρίς κάτι πιο άσχημο. Αυτό. Ο Μπίζης Βαρδίλος είναι περήφανος που είναι στον ΠΑΟΚ και το συμβόλαιο του, θα δούμε τι θα γίνει μετά το τέλος του αγώνα. Εντάξει, ναι. Λογικό. Όταν υποδέχθηκε προχθές ο Ιβάν Σαββίδης στην ομάδα στο αεροδρόμιο, στο Λευθέρης Βενιζέλος, την Κυριακή, υπήρχαν δύο φωτογραφίες που βγήκαν από την ΠΑΕ και είχε ένα πηγαδάκι με τον Βαρέλα και ένα πηγαδάκι με τον Κρέσπο. Και νομίζω το γράψαμε κιόλας και στο ΠΑΟΚ, ότι στην περίπτωση του Κρέσπο τουλάχιστον είναι πλέον πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί και η συζήτηση για το μέλλον του, έτσι. Ναι. Στην περίπτωση του Κρέσπου. Και φυσικά είναι και τα υπόλοιπα ανοιχτά ακόμα. Λέγαμε κιόλας ότι είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουν. Νομίζω αυτές τις μέρες θα υπάρχει και αυτό εξέλιξη. Μάλιστα. Πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα να επιστρέψουμε. Ναι. Αν όλα πάνε καλά και με τη συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει και με τα υπόλοιπα. Αυτό λοιπόν, το αν όλα πάνε καλά. Ναι, γιατί. Εντάξει. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα. ΠΑΟΚ 24. Πάντα στο Λίπερο 107 και 4. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για τα 5 εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον ΠΑΣ Γιάννενα την Κυριακή το απόγευμα στην Τούμπα στις 7.30. Ο φίλος του 932 που δεν γράφει όνομα θα μπει στην κλήρωση. Οκ, αλλά παιδιά, καλό είναι να γράφετε και το ονοματεπώνυμό σας πέρα από το FM και ενώ ΠΑΟΚ. Και το στέλνετε στο 545-26, έχετε ακόμα 50 λεπτά και κάτι λιγότερο για να στείλετε μηνύματα και να κερδίσετε ένα από τα 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ με τον Μπας Γιάννενα. Είχαμε και την κλήρωση χθες, αργά το απόγευμα, το μεσημέρι, συγγνώμη, για το Champions League των νέων. Νιώθεις συγκινημένος, Στέργιο? Κοίταξε, εντάξει, ασφαλώς και θα έχει το ενδιαφέρον του. Σίγουρα. Να δούμε τους 19χρονους στη Τότεναμ. Στην Τούμπα, 19-20 ή 20 Φεβρουαρίου. Ένα παιχνίδι, έτσι. Ένα παιχνίδι, νοκάουτ, γηπεδούχος ο ΠΑΟΚ. Τεράστια πρόκληση για τον Παύλο Γκαρσία και τους παίκτες του ειδικά να περάσουν στους 16, εκεί που τους περιμένουν ακόμα πιο πολλά, έτσι, μεγαθύρια, όπως είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Μπαρτσελώνα, η Λίβερπουλ, η Πόρτο, ο Άγιαξ, η Χόφενχάιμ, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αυτές είναι οι 8 και οι 8 θα προκύψουν από τους αγώνες που θα γίνουν 19 και 20 Φεβρουαρίου. Πάντως προμηνύεται ένας πολύ δύσκολος αγώνας για την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ. Τότεναμ. Η Τότεναμ, η οποία εντός έδρας στον όμιλό της 1-1 με Μπαρτσελώνα, κέρδισε 2-0 την PSV. Ποια PSV? Και έχασε από την Ίντερ 2-4 στο Λονδίνο. 4 τα παλτά. Αλλά έφερε ισοπαλία με την PSV 2-2 στην Ολλανδία, 1-1 με την Ίντερ στο Μιλάνο και κέρδισε την Μπαρτσελώνα 2-0 στην Ισπανία. Ποια Μπαρτσελώνα? Σταύρου, τι θες? Ποια Μπαρτσελώνα? Δεν τους βλέπουν τα παιδιά μας. Έχει μέσα Τζαμαϊκανούς, έχει Σκοτσέζους, Ισπανούς, Γανέζους. Αυτά γίνονται. Ιταλούς, έναν Ινδό έχει. Ναι. Έναν Νιγηριανό και άλλον από την Τζαμάικα. Δύο παίκτες από το Κονγκό. Εδώ, από το Κονγκό, το φαντάσου. Και ένα Αμερικάνο, ένα Βέλγο και ένα Πολωνό. Ο νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία του Ινδικού Πρωταθλήματος ηλικία 16 ετών. Τελικά τιμωρήθηκε για 2 μήνες επειδή είπε ψέματα και είναι 28. Να το κοιτάξουν αυτά τα παιδιά μας. Ωραία, εδώ βλέπω ένα παιδί 16 και έχει μεγαλύτερο μουστάκι από το Βελιγκέκα, να πούμε. Και το Χατζιαβάτι. Είναι αυτό το χρώμα και το μαλλί του είναι κίτρινο, ναι. Πορτοκαλό. Μπερδεμένο. Ναι. Ινδός είναι αυτός. Δεν έχει ηλιά στο κούτελο. Δεν είναι Ινδός. Δεν είναι και Ινδός. Ωραία. Πρώτη εδώ. Μόνο εδώ. 19 λοιπόν, 20 Φεβρουαρίου. Ο Στέργιος θα είναι εκεί σίγουρα. Νομίζω πως όλοι μας θα είμαστε Τούμπα, εκεί. Για τη μετάδοση. Δεν θα είσαι Σταύρο. Πάω τότε να. Πότε? 19 ή 20 Φεβρουαρίου.
Έχουμε δύο μήνες μπροστά μας. Μέχρι τότε θα έχουμε να σπίσει τα μαλλιά μας. Άστα το. Έχουμε... Τα παιδιά του Πάμπλου Γκαρσία, η ομαδάρα αυτή, η οποία θα πρέπει να μεταφερθεί σε επαγγελματικό επίπεδο του χρόνου και να πάρουν χρόνο συμμετοχή στα παιδιά σε ένα πρωτάθλημα τέτοιο, ώστε να είναι έτοιμα να ενσωματωθούν όσοι το αποδείξουν ότι είναι ικανοί στην πρώτη ομάδα και όχι να χαθεί μια φουρνιά. Θα πρέπει να παρουσιαστεί ένα πλάνο. Ο ΠΑΟΚ έχει εκπληκτική φουρνιά. Είναι εξακουστή K12 πριν 8 χρόνια. Αυτή είναι η καλύτερη, είναι η χρυσή φουρνιά αυτή. Ναι, αυτή κάποτε ήταν η K12. Επειδή μας ακούτε καμιά φορά να λέμε για την K12, όποτε κάνουμε κουβέντα με ανθρώπους στον Ακαδημιών. Κάθε καλοκαίρι είναι αυτή η κουβέντα. Κάθε καλοκαίρι μας λένε για την εκπληκτική K12, λες και δεν μεγαλώνουν ποτέ. Δηλαδή, ας κερδίσουμε 6-7 χρόνια μέχρι να πάρει την K20. Μπορεί να είναι η ίδια φουρνιά, όντως, και να έχουν μείνει στο 12 απλά. Ναι, η K12. Ναι. Κάπως έτσι θα είναι. Λοιπόν, είχαμε την γενική συνέλευση νωρίς το πρωί. Εντάξει, τα κυριότερα έτσι, σημεία είναι. Μία δήλωση, τοποθέτηση του Μάκη Γκαγκάτση απόλυτα σωστή, ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν έχει στα χέρια του τις άδειες, δεν πρόκειται να φύγει από την Τούμπα. Δεν θα ζήσουμε στιγμές γρανίτσα δηλαδή στην Τούμπα. Το πιο πιθανό η είναι. Η ΑΕΚ, η οποία αγάπη επειδή είσαι μικρή σε ηλικία και δεν τα έχει ζήσει αυτά, η ΑΕΚ έριξε το γήπεδο της χωρίς να έχει δικαίωμα να το σηκώσει. Ναι, το θυμάμαι εδώ. Το θυμάσαι, ναι, δεν το ζήσεις. Πρέπει να ήσουν 5 χρόνων όταν το έκανε. Δεν έχουμε την υπομονή σαν κόσμος του ΠΑΟ γενικότερα, σαν οργανισμός. Όχι, δεν θα έχουμε μια καλή αντίδραση σε περίπτωση που πέσει το γήπεδο και δεν σηκωθεί. Αντιλαμβάνεστε, θα εμφανίζονται νίντζα και τα λοιπά μέσα στα χαλάσματα της Τούμπας. Ο Μάκης Γκαγκάτσης έμπειρο σε τέτοια θέματα, το ξεκαθαρίζει. Δεν το κουνάμε, είπε. Δεν το κουνάμε. Και αφρούμε κανένα τάφο. Αφρούμε κανένα τάφο. Τηλέφωνο στον πρόεδρο που θα έχει συστήσει την ειδική ομάδα εξαφάνιση τάφων. Μεταφορά τάφων σε άλλα σημεία. Το πιο πιθανό είναι να αγωνιζόμαστε το Καφτανζόγλιο του χρόνου, αλλά αυτό θα γίνει μόνο αν εκδοθεί οικοδομική άδεια για τη Νέα Τούμπα. Αν δεν συμβεί αυτό, ο ΠΑΟΚ δεν το κουνάει από την Τούμπα. Σημείωσε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, το άλλο ήταν η άξιση. Μπορεί να γίνει και θύρα-θύρα. Έπεσε θύρα. Αχ, έπεσε. Μα δεν έγινε σεισμό. Έγινε. Θα δώσουμε κανένα φάγκο στην εταιρεία σεισμολόγων. Τι είναι αυτή τέλο πάντων η μέτρηση. Βαλούχα το λέγανε εκείνο, πώ το λέγανε. Αυτό που μετρούσε το σεισμό. Όντως ήταν η μέθοδος ΒΑΡ, νομίζω Βάρουχας, ναι. Ναι. Παραπάνω από τον Παναγιώτη ένα τηλέφωνο. Παντού υπάρχει ένας ΒΑΡ. Ούτως ή άλλως. Ναι. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε κινούνται διαδικασίες οι τυπικές για να πάρουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να ξεκινήσει το νέο γήπεδο. Αυτό είναι το μεγάλο έργο. Δεν θα χάνουμε και θα γράφουμε για το γήπεδο. Σας προσχόμαστε αυτό το πράγμα. Κανονικά, ναι. Δεν θα φέρουμε 0-0 στη Λάρισα με τον Μπαλκάνι να με το βάσει άδειο τέρμα. Αλλά και την επόμενη θα την άλλη μέρα. Θα έχει πάει η Φαγάνα στην Τούμπα. Όχι. Και... Χρυσές χέστες. Όπως ο κύριος Σταχάρατς που είχες πάει και εντυπωσιάστηκες. Χρυσές, λέει. Ναι, απίστευτες χέστες, ανατομικές, με το καπάκι αυτό που δεν κατεβαίνει και το κατεβάζει στο χέρι, που κατεβαίνει μόνο του. Και βυζαντινό μάρμαρο. Και βυζαντινό μάρμαρο. Από κάτω. Λοιπόν, ένα ήταν αυτό. Υπάρχει αύξηση μισθού κεφαλαίου κατά 9 εκατομμύρια ευρώ. Θα 9 τρέξει, εκατομμύρια μπήκαμε μέσα. Θα τρέξει μέχρι 19 Φεβρουαρίου και δίνω νόμος το δικαίωμα για παράθεση, εάν χρειαστεί ακόμα ένα μήνα. Πάντως, αν συμπληρωθεί και αυτή που θα συμπληρωθεί, θα καλυφθεί, θα φτάσει το μισθού κεφάλαιο στα 109 εκατομμύρια ευρώ της ΠΑΕΠΑΟΚ. 109 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου να σταματήσει ο ΠΑΟΚ να ξοδεύει αλόγιστα λεφτά, να ισοσκελίσει τα έσοδα με τα έξοδα. Αρκετά μεγάλη επένδυση έχει γίνει. Θα γίνει και μια τεράστια στο γήπεδο. Ευελπιστώ σε έναν εξορθολογισμό του μπάτζετ γενικότερα της λειτουργίας της ΠΑΕ. Γιατί θα πρέπει να σκεφτόμαστε και κάποια χρόνια μπροστά. Εγώ επιμένω ότι αυτό το πράγμα είναι σημαντικό. Γιατί ξέχωρα του πόσο αγαπάμε τον ΠΑΟΚ και πόσο τέλος πάντων το σκεφτόμαστε χωρίς να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι είναι μια ΑΕ. Το γεγονός είναι ότι είναι μια ΑΕ. Ναι. Και πρέπει να έχει εξορθολογιστεί. Να έχει μια ισορροπία στο κομμάτι εσόδων-εξόδων. Έτσι ώστε αν χρειαστεί να γίνει και μια υπέρβαση, να γίνει και μια υπέρβαση. Mm. Αλλά όχι αλόγιστα, όχι κοροϊδίστικα. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει λεφτά ο Σαββίδης, πρέπει να πετάμε λεφτά. Και επίσης... Ο ίδιος πρέπει να το καταλάβει αυτό βασικά. Από ό,τι μαθαίνω, όντως αρχίζει και πιέζει προς σωστή κατεύθυνση πλέον. Αυτό είναι το σωστό. Δεν μπορεί να βάζει τώρα 15-20 εκατομμύρια το χρόνο. Τώρα φέτος είναι 9. Γιατί έκατσε, πέρυσι ήταν 25. Ωραία. Έχει φτάσει στα πόσα εκατομμύρια τέλος πάντων, τριψήφιους αριθμούς και άλλα πολλά τα οποία μην τα αναλύσουμε τώρα.
θα είναι και το έργο καμιά 70-80 εκατομμύρια το γήπεδο. Γιατί θα χτιστεί κανονικά με τσιμέντο, με σωστό χρώμα που δεν θα σπάει. Σωστή πυκνότητα. Οι εργάτες θα πληρώνονται. Ωραία. Δεν θα έχεις τον φόβο να κάτσεις στη χέστρα και να φύγεις μαζί με τη χέστρα όπως συμβαίνει σε άλλα γήπεδα. Θα υπάρχει αυτός ο φόβος. Ας βάλουν τουρκικές. Καλού κακού. Ναι. Όχι στο δικό μας, στο άλλο. Καλή διευκρίνηση αυτή. Και επίσης σήμερα. Και στο δικό μας, όχι φωτοκύτταρο, δεν το καταλαβαίνουν όλοι, παιδιά. Κάνουν εκεί λάμπα. Κουμπί. Παπ. Ανοίγω, κλείνω. Τι δεν καταλαβαίνεις, ότι μπαίνεις και ανάβει. Δεν είναι τόσο απλό, αγάπη. Ωραία, δεν θα κάνουμε την ανάλυση τώρα γι' αυτό. Ναι, δεν είναι τόσο λοιπόν, απλό. Εκλέχθηκε και το νέο διοικητικό συμβούλιο. Μετά τη λήξη τη πενταετού στη θητεία του προηγούμενου, λοιπόν είναι Ιβάν Σαββίδης, Γιώργος Σαββίδης, Χρυσόστομος Γκαγκάτσης, Μαρία Κοντζάρεβα, Δημοκράτης Παπαδόπουλος, Αρτούρ Νταβιντιάνε της Καλλιάς και Τρίφων Κούκιος. Ο Τρίφων Κούκιος, λοιπόν. Το νέο ΔΣ θα έχει θητεία. Πήρε τη θέση του Λία Γεροντίδη. Ναι. Στην αρχή εγώ νόμιζα ότι μας τρόλαραν. Γιατί? Τρίφων Κούκιος, έχω κάτι προφίλ στο Facebook. Κάτι fake, κάτι τέτοια. Αλλά όχι, είναι κανονικός άνθρωπος. Ναι. Εκτός ο Ηλίας Γεροντίδης που παραμένει επικεφαλής για θέματα ασφάλειας και εκτός και ο Λούμπος Μίχελ, αναμενόμενο και απόλυτο λογικό. Από μέλους Δέλτα Σίγμα. Γιατί εδώ γύρω είναι. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ακούν τις συμβουλές του οι άνθρωποι της ΠΑΕΠΑΟΚ. Για να μην είναι και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε αυτά τα επίπεδα. Ας συμβουλεύσει τον Ολυμπιακό, είναι πολύ καλή περίπτωση. Ωραία. Ας συμβουλεύσει την ΑΕΚ. Πάρα πολύ καλό. Και το χρειάζεται κιόλας τώρα. Ναι, το χρειάζεται, τις συμβουλές του. Γενικά, ας μην μας συμβουλεύσει άλλο. Ας αμείβεται, δεν πληρώνω εγώ. Ό,τι συμβουλή πήραμε, την πήραμε. Την πήραμε, ό,τι συμβουλή. Δεν χρειάζεται. Ωραία. Φτάνει. Από συμβουλές χορτάσαμε. Τώρα ήρθε η ώρα να βρούμε μια πιο ορθολογική ποδοσφαιρική καθημερινότητα, στην οποία δεν ευθύνεται το Μίχελ 100%, μην τρελαθούμε κιόλας, εντάξει. Απλά γενικά με τους διαιτητές έχω ένα θέμα εγώ, δεν μπορώ να τους βλέπω στον ΠΑΟΚ, έχουμε και αρκετούς. Φίλοι μας είναι, να ξέρετε, με την ιδιότητα, παιδιά που έχετε, όπως λέει ένας φίλος μου, διαιτητές αστυνομικοί και φοριακοί δεν αλλάζουν. Οι διαιτητές αστυνομικοί και φοριακοί, ναι. Ναι, οι ίδιοι είναι, δεν αλλάζουν. Αλήθεια είναι αυτό. Ο κύριος Κούκιος νομίζω είναι στην ασφάλεια υπεύθυνος. Για να σταματήσουμε λίγο και το χαβάλε. Η ουσία είναι ότι αυτά είναι διαδικαστικά όλα όσα έγιναν στην Γενική Συνέλευση σήμερα. Μια διαδικασία που ο Μάκης Γκαγκάτσης πραγματικά μπορούσε να την αποφύγει, θα την απέφευγε όπως ο διάβολος στο λιβάνι. Ειδικά όταν αναγκάζεται να ανοίξει διάλογο. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος συνδιαλέγεται καθημερινά με τόσους και τόσους τοπικούς ήρωες, ενώσεις και τα λοιπά. Είναι ένας πραγματικός ήρωας. Να, ο κύριος Κούκιος, εδώ αριστερά είναι. Ναι. Στρατηγός, ε. Ναι. Ας μας δείξει κανένα σύστημα σε κανένα του πώς να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα. Ναι. Μακριά από το περιβάλλοντα χώρο, βέβαια, εννοείται, του γηπέδου. Τα παιδιά μας θες εκπληκτικά. Δεν δημιουργήθηκε κανένα απολύτως πρόβλημα. Συντονισμένα, βοήθησαν την ομάδα. Πάρα πολλά. Πετύχαμε και αρκετά στον δρόμο με τα βανάκια και με αυτά. Πολύ ωραίες στιγμές, οικογενειακές στιγμές. Να βγαίνεις να κάνεις προθέρμανση στο γήπεδο. Πληρώναν κανονικά στα βεζινάδια για αυτά. Ένα σοκαριστικό γεγονός. Να βγαίνεις να κάνεις προθέρμανση στο γήπεδο σου, όπως παίξεις στο Λεβαδιακού και να ακούς γιούχες και μετά να βγαίνει να παίξεις το ΠΑΟ και να έχει αποθέωση όλο το γήπεδο. Ναι, στο Λεβαδιακό αυτή τη στιγμή συμμετέχει το 0,5% της τοπικής κοινωνίας της ομάδας. Δεν ασχολείται κανείς με το Λεβαδιακό. Είναι η σύψη η οποία θα τον οδηγήσει μάλλον στη Β' Εθνική. Δεν θα μας λείψει, Σταύρο. Αν και ο Κομπότης νομίζω ότι θα το παλέψει μέχρι τέλους. Ναι. Κάποιον θα φάει. Κάποιον θα έχει στο χέρι. Τρεις. Ναι. Τι τρεις να φάει. Δύο πέφτουν και ένας μπαράζ. Τρεις πέφτουν. Τρεις πέφτουν. Τρεις πέφτουν direct. Και ένας μπαράζ. Τέσσερις. Άρα πρέπει να φάει. Τρεις. Ναι. Μπαράζ τη βγάζει με μπαράζ. Τη βγάζει. Ναι, πρέπει να φάει δύο. Ο ένας είναι, ο Κούλιας κερδίζει. Έχει κάνει και σκληρή ομάδα. Ο Κούλιας θα σωθεί. Ο Απόλλωνας το έχει πει το ποίημα, πιστεύω. Το έχει πει, ρε φίλε, αλλά. Εντάξει, είναι η νίκη που έκανε με την Ξάνθη. Τώρα, δεν νομίζω να την περίμενε κανένας. Δηλαδή, μπορεί ο Απόλλωνας να ξεκινήσει. Έχει 6 βαθμούς από την θέση του μπαράζ. Περίμενε τώρα. Ο Απόλλωνας είναι τελευταίος με 5. Ποιος είναι αυτός που πήγε 11. 11 έχει Όφη και Λαμία. Ο Όφη θα κάνει μεταγραφές σίγουρα το Γενάρη και ακριβές μάλιστα. Ξέχανα τον Όφη. Και η Λαμία είναι ένα σκληρό σύνολο το οποίο θα πάρει παιχνίδι. Ο Λεβαδιακός τώρα είναι πρώτο τελευταίος με 8. Με 8 είναι. Ναι.
Πιο πάνω από τη Λαμία, ποιο είναι. Ο Πάσα έχει 14. 15. Αυτό που ο Αστέρας έστειλε τον Πατερίδη στον Άρη και σε 4 και τον έφτασε. Όλη... Τι καλά. Μαγιά είναι αυτή. Ε? Ναι, ο Άρης τώρα 18-19 είναι. Ναι, και ο Αστέρας έχει 18. Τι μαγιά είναι αυτή που κάνει ο Αστέρας. Όχι, δεν σας τον δίνω, δεν σας τον δίνω, δεν σας τον δίνω, πάρτε να, πάρτε να. Τσουπ, 4 εβδομάδες το φτάσαμε. Και σας περνάμε καλώς. Και φαντάζομαι να μην έγινε, γινόταν εκείνο με το UNES στην Κρήτη. Και την επόμενη αγωνιστική περίμενε να σου πω. Θυμάσαι την ιδιωτική συνομιλία που είχαμε μαζί με έναν συνάδελφο που είχε σε εκτίμηση τον Παντελίδη και εγώ έλεγα ότι δεν τον έχω σε καμία εκτίμηση. Δεν τον θεωρώ. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κακός προπονητής. Είναι ένας από τους πολλούς. Ότι είναι η χρονιά. Δεν τον πάει τίποτα. Χρυσό πιάνει κατά γίνεται. Για να το θέσουμε λίγο λαϊκά. Του πάνε όλα ανάποδα. Και την επόμενη αγωνιστική έχει Αστέρας παίζει στο Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο και ο Άρης παίζει στην Ξάνθη. Τίποτα. Ο Ασούμ είναι Ευρώπη. Τον περνάει δηλαδή ο Αστέρας. Ξάνθη. Καλά, η Ξάνθη. Σφιχτή είναι. Δεν ξέρει ποτέ δεν ξημερώσει με την Ξάνθη. Εδώ πήγε χασίνα με τον Απόλλωνα σε παιχνίδι που την παίξαμε εννοείται. Δεν πρέπει να συμβεί αυτό. Εμεί την παίξαμε διπλό και άντερ 2,5. Το άντρε 2,5 το πιάσαμε, δεν μου έδωσαν τίποτα πίσω. Γενίως να δάσουν. Δεν μου έδωσαν τίποτα πίσω. Ναι, εγώ το έπαιξα σκέτα. Τέλος πάντων. Δύο μάτς μείνανε, παιδιά. Τι δύο μάτς. Ένα με τον Αίτητος στα Σπάτα και όχι στην Καλυθέα. Ας ελπίσουμε να μην παραμείνει Αίτητος. Αυτό με τον Αίτητος και είναι τελευταίος. Άλλαξε όνομα, ρε. Πες... Τι να βάλει. Κλαρίνητος. Ο Κλαρίνητος Σπατών. Εντάξει, όλα λογικά εκεί θα δούμε πολλές αλλαγές από τον ΠΑΟΚ. Ο Μάτος θα παίξει δεξιά. Ο Μαουρίσιο. Ο Μάτος σε κάποια φάση νομίζω δηλαδή πραγματικά ότι δεν έχει. Και δεν είναι ο Μάτος όταν είναι κουρασμένος, αντιδρά πάρα πολύ άσχημα. Γιατί είναι πιο πραγματικά. Ωραία, στην κουβέντα τη μεταγραφική που καλούμαστε να κάνουμε, ωραία, αναγκαστικά, μία βασική θέση που πάω πρέπει να ενισχυθεί και με σοβαρό στέλεχος είναι το δεξί μπακ, παιδιά. Πλέον νομίζω ότι είναι απόφαση για τον ΠΑΟΚ και θα το βρει μπροστά του χρόνου ότι καλός χρυσός ο Μάτος, αλλά θα πρέπει ή να μοιράζεται παιχνίδια ή να έχει ποιοτικές συμμετοχές. Ναι. ΠΑΟΚ χρειάζεται ένα πιο σταθερό παίκτη εκεί πέρα, ένα 40-60, 40 άμυνα, 60 επίθεση, που θα του δίνει και αμυντική ισορροπία και δημιουργία. Ο Μάτος πλέον είναι καμένος, δεν θα πω, αλλά είναι σε ένα παρατεταμένο τεφορμάσμα και είναι επικίνδυνος. Κάνει πολλά λάθη τα οποία είτε βγάζουν τον αντίπαλο στο ανοιχτό γήπεδο, είτε του δίνουν στημένα, είτε τρώει κάρτες κοροϊδίστικες. Δεν είναι η εικόνα του αυτή που πρέπει. Είτε μιλάμε για ένα παίκτη που χάνει 5 με 6 μάτς το χρόνο, τόσα χάνει. Δεν είναι και η διαχείρισή του ορθολογική, είναι, εννοείται δεν αυτό. Δεν είναι από τους παίκτες, για να τον δικαιολογήσουμε κιόλας. Που πάει πρώτος στην προπόνηση και φεύγει τελευταίος. Δεν κάνει προπόνηση. Εντάξει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι δεν κάνει προπόνηση, ο κόσμος δεν ξέρει. Ωραία. Όλοι ξέρουμε ότι έχει μεγαλώσει. Όλοι ξέρουμε ότι ενώ δεν κάνει προπόνηση, παίρνει περισσότερα παιχνίδια από αυτά που θα πρέπει να σηκώσει ο οργανισμός του. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αποφασίσει άμεσα να καλύψει τη θέση τη συγκεκριμένη, είτε με έναν παίκτη προοπτικής, γιατί ό,τι κίνηση από εδώ και πέρα γίνεται, θα πρέπει να γίνεται και με γνώμονα του να πέσει ο μέσος όρος ηλικίας. Δηλαδή θα πάρει δύο παίκτες ο ΠΑΟΚ το Γενάρη. Έναν, τρεις, δεν ξέρω. Και οι παίκτες αυτοί πρέπει να είναι άντερ 28. Άντερ 28. Σκέφτομαι ότι ο Μάτος τώρα, Δεκέμβρη, έχει ήδη 26 συμμετοχές και πέρσι σε όλη τη σεζόν πάλι είχε γεμάτη σεζόν, είχε 38 σύνολο. Ναι. Δηλαδή θα το, κακή θα το ξεπεράσει. Κακή διαχείριση. Και πέρσι δεν είχε Ευρώπη. Ναι. Ωραία, δεν είχε play-off, γιατί την προηγούμενη χρονιά μπορεί να έχει 45. Περίμενα να σου πω και 16-17 ναι. Να δούμε. 16-17 είχε 47. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ ο ΠΑΟΚ θα πρέπει, στο μεταξύ εμείς μιλάμε για μια ορθολογική προσέγγιση στα ποδοσφαιρικά θέματα του ΠΑΟΚ, την οποία δεν αφουγκράζει το ΠΑΟΚ ποτέ, εντάξει. Σχεδόν ποτέ. Ποτέ. Πες μου δηλαδή το καλοκαίρι, πού το αφουγκράστηκε. Πήραμε γρήγορο χαφ, πήραμε γρήγορο στόπερ. Όχι, όχι. Πήρε φορ. Εκεί ναι, συμφωνώ. Αναγκάστηκε να πάρει τον Τόσκα γιατί καταλάβαινε ότι με το Χατσερίδη είναι λίγο χλωμάτα πράγματα και πρέπει να πάρει ένα μπακ που είναι και στόπερ. Εκεί έγινε μπάλωμα. Ναι. Και τουλάχιστον αν λείψει ο Βιερίνια δεν σε πιάνει πονοκέφαλος. Εντάξει, υπάρχει ο Τόσκα. Είναι σοβαρός, αν μη τι άλλο. Mm-hmm. Είναι διαφορετικά τα στοιχεία του σίγουρα από αυτά που προσφέρει ο Βιερίνια σαν παίκτης, αλλά μπορεί να δώσει πράγματα και να είσαι ήσυχος τουλάχιστον.
Τώρα για τα δεξιά δεν ισχύει το ίδιο. Σίγουρα. Δεν ισχύει το ίδιο και από τη στιγμή που δεν εμπιστεύεται τον Κίτσο και ο προπονητής. Και φαίνεται. Εντάξει. Εντάξει, δεν εμπιστεύεται. Δεν είναι ότι έχει δώσει δικαίωμα ποδοσφαιρικό. Δεν τον φοβάται με τις κάρτες. Πέφτει. Πέφτει λίγο δυνατά. Βέβαια και ο Μάτος τρώει κάρτες, αλλά ο Μάτος έχει το τεράστιο ταλέντο να μην τρώει κόκκινη. Ναι, το κάνει πιο ύπουλα. Ναι, το κάνει πιο έξυπνα. Είναι και εμπειρία αυτό, ναι. Προφανώς. Είναι και εμπειρία και δεν είναι από τη μενεμένη. Ο Στέλιος λίγο πάει. Αλλά δεν έχει δώσει. Είναι αυτό το Λάτιν, είναι παιδί μου. Που έχουν αυτοί. Πόσο Κοντρέρας πατούσε τον αντίπαλο και δεν έπαιρνε χαμπάρι κανένας. Πρώτη φάση, κράκα, στράγγαλο κάτω. Κόκκινη, ναι, όταν είναι, δεν είναι στράγγαλο, φτέρνα. Φτέρνα εκεί, ναι. Φτέρνα, ξυπνάει εκεί. Το πάτημα εκείνο με την τάπα. Το έκανε στα μισά παιχνίδια στο πρώτο πεντάλεπτο. Ναι. Για να στείλει το μήνυμα. Μήνυμα. Δεν έστελνε το μήνυμα, απλά το είχε εμπεδώσει ο δέκτης της ταπιάς. Με την Ξάνθη είναι που μπήκε ο Κίτσιο και βγήκε στο 45. Νομίζω τότε ήταν που είχε κίτρινο στο πρώτο ημίχρονο και έγινε μετά για αλλαγές στο ημίχρονο. Γι' αυτό που λες ότι το φοβάται ίσως. Φαίνεται δηλαδή σε αυτό το παιχνίδι που είχε παίξει στα αριστερά αυτό, έτσι. Ο Κίτσιο, και αυτό δεν είναι το μάτς. Θα δούμε από αύριο τι σκέφτηκε ο Λουτσέσκου, γιατί σήμερα θα γίνει η κλασική προπόνηση, η μισή θεραπεία, η άλλη κανονικά. Φαντάζομαι θα έχει αλλαγές. Πέμπτη, στα Σπάτα. Πέντε και τέταρτο, αν δεν κάνω λάθος. Έχει δώσει ο αίτητος 200 εισιτήρια στους φίλους του ΠΑΟΚ. Εγώ το έλεγα και χθες. Καλό είναι να υπάρχει περισσότερη προσοχή στο μάτς αυτό, γιατί στα μάτς που είσαι χαλαρός μπορεί να συμβεί το οποιοδήποτε. Και δεν αναφέρομαι στην ομάδα, αναφέρομαι στον κόσμο. Δεν μπορώ να ξέρω την περιοχή στα Σπάτα πώς είναι, πώς δεν είναι. Αλλά καλό θα είναι να υπάρχει και εκεί προσοχή και επαγρύπνηση όπως υπήρχε στη Λιβαδιά και δεν συνέβη το παραμικρό. Εντάξει. Γενικά, είμαστε πάρα πολύ καλά σε επίπεδο οργάνωσης και μυαλού πλέον, σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Εντάξει. Μεταξύ υπάρχει και αυτή η αηδία ότι αν φέρει ο ΠΑΟΚ ίδιο αποτέλεσμα με τον Άρη, υπάρχει παιδιά αγώνας μπαράζ. Α, ναι, με τα... Για το ποιος θα πάρει την πρώτη θέση, δηλαδή... Όλα τα είχαμε. Να δούμε ένα μάτς τώρα. Φαντάζεσαι να το δούμε αυτό. Δεν νομίζω να το δούμε. Είναι δύσκολο δεν το ξέρω να αν ο Άρης κινδυνεύει. Να μείνει εκτός. Να μείνει εκτός. Νομίζω ότι και. Αν χάσει, μείνει εκτός. Ο Άρης. Εργοτέλης Άρης. Είναι η ίδια ώρα και το άλλο παιχνίδι. Λογικά θα είναι η ίδια ώρα. Τώρα θα σου πω αμέσως. Ίδια ώρα, ναι. 5 και 4. Ο ΠΑΟΚ έχει 4, ο Άρης έχει 4, ο Άρης, από ένα βαθμό Εργοτέλης Άρης και αίτητος Πάτων ΠΑΟΚ 5 και 4 την Πέμπτη, τα δύο παιχνίδια. Θα πας. Σάματης, δουλειά έχω. Σάματης. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, τη συνέντευξη τι έγινε. Τώρα, επιστρέφουμε και θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα, αφού σας πω έχετε ακόμα 25 λεπτάκια, έχετε στείλει αρκετή. Αλλά ακόμα τρέχει ο διαγωνισμός για τα 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Πας Γιάννινα Κυριακή στην Τούμπα. FM κενό ΠΑΟΚ κενό όνομα τεπώνυμο στο 5-45-26. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε στην τελική ευθεία για το σημερινό ΠΑΟΚ 24. Έχετε ακόμα 10 λεπτάκια για να διεκδικήσετε ένα από τα 5 εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πας Γιάννινα Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας. Τελευταίο μάτς για το 2018. 7:30 την Κυριακή. Ναι. Προηγουμένως βέβαια είπαμε ο ΠΑΟΚ θα παίξει την Πέμπτη με τον αίτητο Σπάτων για το κύπελο. Τρίτη αγωνιστική και τελευταία των ομίλων. Δεν νομίζω να έχει θέμα ο ΠΑΟΚ τώρα για την πρόκριση. Απλά όχι, να δούμε... πρέπει να δει η πρόκριση και να δει και η πρωτιά στον όμιλο. Ναι, αυτό. Και δηλαδή... να μην δει στη διαδικασία του μπαράζ, τέριο. Μην το ζήσουμε και αυτό. Μα ξέρεις τι, θα είναι ένα μπαράζ χωρίς λόγο και αιτία. Δηλαδή ναι. Πραγματικά το τίποτα. Λόγο. Οπότε καλό είναι ο ΠΑΟΚ να βάλει και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 γκολ. Καλά, στο γκολ ρέμισε, εντάξει. Okay. Και τι αγάπη να μην βάλει. Εντάξει. Τι νίκη να πάρει. Να το καταλάβει. Δεν πρέπει να ξεκινάει το παιχνίδι από 3 γκολ του ΠΑΟΚ. Όταν παίζει με τον αίτητο Σπατών ή Σπάτων. Δεν μου αρέσει γενικά να το σκέφτομαι έτσι. Α είναι ένα έτσι. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει την πρωτιά στον όμιλο. Αυτό ναι, εντάξει. Αλλά όχι να ξεκινάει. Οπότε αν χρειαστεί να βάλει και 2 γκολ και 3 και 4. Να πούμε λίγο πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Ότι σήμερα υπάρχει και παιχνίδι φυσικά στο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Βόνη εκτός έδρας, αν δεν κάνω λάθος, στις 9 για το Champions League. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είναι σε καλό momentum. Εντάξει, τώρα την Κυριακή ιτήθηκε από τον Παναθηναϊκό
στο πρωτάθλημα, αλλά νομίζω ότι και με την εικόνα του έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Δεν μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω από αυτό το παιχνίδι. Οπότε απόψε έχει το παιχνίδι με τη Βόνη για το Champions League, διεκδικώντας μία ακόμη νίκη. Έχει καλό ρεκόρ πλέον. Η Βόνη από την άλλη καίγεται, τα λέει και χθες ο Νίκος εδώ πέρα. Γιατί ουσιαστικά αν χάσει μένει αρκετά μακριά και δυσκολεύει πολύ η πρόκρισή της. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ έχει δυνατότητα να ανέβει ακόμη περισσότερο. Πάμε στον καλεσμένο μας. Είμαστε έτοιμοι. Α, τον περιμένουμε. Ωραία. Από τους πρωταγωνιστές νομίζω του χθεσινού αγώνα. Έτσι είναι αυτός που μειώνει για τον Λεβαδιακό. Που λίγο προς στιγμήν κάπως μας αναστάτωσε. Γιατί εντάξει. Ήταν ένα γκολ που λίγο άλλαξε τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή. Α, δεν θα τον έχουμε το καλεσμένο μας δηλαδή. Δεν θα τον έχουμε το καλεσμένο. Δεν έδωσε άδεια η διοίκηση. Άσε μας ρε διοίκηση τώρα, άντε τώρα. Πραγματικά. Από πότε έγινε μόνο αυτό στην Ελλάδα ρε, ποιος ξεκίνησε με τις άδειες και αυτά. Ο ΠΑΟΚ. Είναι η μόνη ομάδα βασικά πρώτη φορά που δεν δίνει ομάδα άδεια καταρχάς για να μιλήσει κάποιος, να ξέρετε. Ό,τι έχουμε βγάλει από εδώ και καιρό από όλους τους αντιπάλους, όλοι έχουν δώσει άδεια. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν θα έδινε, δεν θα ρωτούσε μικρός, αλλά όλοι έχουν δώσει. Θα έδινε, λες. Τρέχοντας. Όλοι έχουν δώσει άδεια. Είναι η πρώτη φορά που κάποιος δεν δίνει άδεια, ωραία. Άντας, πάμε στο Μοσχοβίτη, άμα είναι να μας πει λίγο για το μπάσκετ που έχουμε. Είχε παντός όλη την καλή διάθεση ο Γιώργος Ζησόπουλος. Αλλά εντάξει, καμιά φορά. Η διοίκηση έχει άλλη άποψη. Δεν πειράζει, δεν θα μας αποχαιρετήσει αυτή η διοίκηση από τη Super League. Επιτέλους. Όχι, λέγω, αυτό που λέγαμε και πριν. Εμένα δεν θα μου λείψει καθόλου η Λιβαδιά. Δηλαδή πάω και με πιάνει μια μελαγχολία, μια θλίψη. Και ένα άρθρο για τα δημοσιογραφικά της Λιβαδιάς σας γραφτεί λίγο με την κουτσουλιά του Μαρτινέου και. Ναι. Τα δημοσιογραφικά είναι απέναντι από τα επίσημα στη Λιβαδιά. Επίσημα, επίσημα εννοώ εκεί που κάθεσαι ο Κομπότης. Ναι, είναι απέναντι. Είναι απέναντι. Ναι. Εντάξει, για να έχουμε μια εικόνα. Είναι νεκροταφεία δημοσιογραφικά, επίσημα. Έχουμε τον Νίκο Μοσχοβίτη να μας πει λίγο για το σημερινό παιχνίδι της ομάδας μπάσκετ. Γεια σου, δεν Νίκο. Ταλαιπωρήθηκε η ομάδα, Νίκο. Έφτασε κατευθείαν. Χαίρετε. Ναι, βόλευαν επίσης, ναι. Η Βόνη που βόσκει, στη Φραγκφούρτη κοντά είναι. Είναι ανάμεσα σε Ντίσσελντορφ και Φραγκφούρτη, αν θυμάμαι καλά. Δεν κοντά αυτά τα δύο. Καμιά 300 χιλιόμετρα. Από... Όχι, όχι, από τον Ντίσσελντορφ ήταν μια ώρα. Κατά διαφορετικές περιοχές. Ντίσσελντορφ, ναι, Παναγία μου. Κοντά είναι. Ωραίο σύνδεσμο έχουμε εκεί. Σύνδεσμο, ναι, αλλά είναι η κατάθλιψη εκεί πέρα. Το ξέρουμε, κάθε χρόνο πάμε. Αλλά έχει πολύ ωραίο αεροδρόμιο. Για να καταλάβεις, αγάπη και Νίκο, ο Στέργιος παρατάει την τσάντα του και τη βρίσκουμε ξανά εκεί. Που την άφησε, δεν είναι. Ακόμα έχω την φάτσα του να μου λέει αμάλι τσάντα. Που δεν είναι σωστό στα αεροδρόμια να αφήνει τσέμπα και την παλιά. Δεν είναι σωστό. Το γεγονός ότι δεν βρήκατε και σας άφησα να την πάρετε είναι μεγάλη επιτυχία. Δεν ήταν και χειραποσκευή. Ωραία, ήταν η μεγάλη των 15 ημερών. Στέργιο, αυτό που για κάθε παιχνίδι, για κάθε ταξίδι υπάρχει μια ιστορία για σένα. Γιατί πώς εξηγείται. Αγάπη, μιλάει ο άνθρωπος που έχει βάλει στον καπουτσίνο εκείνο το ακριβώς την ώρα της βαλίτσας, έχει βάλει αλάτι αντί για ζάχαρη. Να σου πω ιστορίες για το Σταύρο, θέλω δύο εκπομπές τώρα. Να μιλήσουμε για σένα. Να μιλήσω για σένα. Τι ήταν πρώτο πόνο. Μην ανεβάζει την πίεση τώρα, να ακούσουμε τον Νίκο λόγο. Ο Στέργιος, ο οποίος έχει γράψει ιστορία, Πολάκης. Το πορτοφόλι, το πορτοφόλι του κορυφαίου. Το πορτοφόλι στα Χανιά είναι το κορυφαίο, με διαφορά από το δεύτερο. Δηλαδή η σκιά του έξω από το μαγαζί να πιάνει το μέτωπό του, νομίζω είναι η κορυφαία στιγμή που έχουμε ζήσει σε αποστολή. Εντάξει. Αυτό και οι κατηγορίες στα παιδιά πήγαν το μαγαζί, τα παιδιά στον μπαρ σας μου κλέψαν το πορτοφόλι. Ενώ το πορτοφόλι ήταν εσύ. Αδερφέ, 5 χρόνια μας ανοιχτά, δεν έχει κλέψει άνθρωπος. Δεν έχετε στο μαγαζί κάμερες, όχι. Να βάλετε. Το Στέργιο, τι γέλιο βγάλαμε εκεί τη μέρα. Τέτοιο. Έλα, Νίκο. Τέτοιο, πώς το λέει ο Βασιλιάς, Χαρμολύπη. Ήταν Χαρμολύπη, ήταν. Το χάρμο ήρθε μετά από τις 6. Ήμουν η ψυχή της παρέας στο άλλο μαγαζί, στο προηγούμενο δεν. Νίκο. Νίκο. Βεβαίως. Ας ευχαριστούμε. Η μπασκετική μας ομάδα δεν τα κατάφερε με τον Παναθηναϊκό. Σταθήκαμε άτυχοι, άνοιξε η σούφρα του Κοντού και του Λοτζέσκι. Δεν πειράζει. Το πάλεψε η ομάδα. Στη Βόνη τώρα. Με τους 10 που πηδάνε στο Θεό. Τι κάνουμε. Ναι, με τους 10 που πηδάνε στο Θεό.
Τι ώρα πες με βασικά ενημέρωση στο κοινό να παρακολουθήσεις. 9 είναι το παιχνίδι. Το δείχνει. Είναι, το παιχνίδι. Είναι τηλεοπτικό και από την R3. Αν δε, όχι, δεν κάνω λάθος, και, και R3 είναι σήμερα το παιχνίδι. Δύο κανάλια το δείχνουν. Ναι. Εντάξει, είναι παιχνίδι που. Πουλάει η αρμάδα του Παπαθεοδόρου, είναι που την κυνηγούσατε. Πουλάει η αρμάδα. Ναι. Είναι παιχνίδι που. Εντάξει, είναι. Ο ΠΑΟΚ έχει 5 σερινίκες στον Basketball Champions League. Αν τις κάνει 6 σήμερα, νομίζω ότι κάνει ακόμα πιο σημαντικό βήμα από ό,τι έκανε την προηγούμενη εβδομάδα για την πρόκλησή του στην επόμενη φάση. Είναι σίγουρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τη Βόνη, γιατί έχει 2 νίκες απόσταση από τον ΠΑΟΚ. Και αν σήμερα πάει στις 3, νομίζω ότι κάπου εκεί τελειώνει το κομμάτι της πρόκλησης για τη Βόνη. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι η συγκεκριμένη. Και στη Γερμανία προέρχεται από 2 ήττες, βέβαια 2 ήττες με ομάδες καλές, δηλαδή την Κυριακή και αυτή έπαιζε το απόγευμα, έχασε στην έδρα της Μπάμπερκ σε ένα παιχνίδι που πήγε σχετικά χαμηλά στο σκορ, δηλαδή ήταν στο 77-70 και στο τέλος με βολές πήγε στο 77 η Μπάμπερκ. Είναι ομάδα που έχει αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι. Της λείπει, έχει κάνει 2 προσταθερές στο ρόστερ της, η μία αναγκαστική, η άλλη από δική τους απόφαση. Η μία του Γκίψον και η έλευση του Χάνλαν ήταν δική τους απόφαση. Η άλλη με τον δραματισμό του ψηλού τους, του Τζάκσον, που σε εκείνο το μάτς Θεσσαλονίκης δεν είχε παίξει καλά γιατί είχε θέμα με φάουλα, αλλά γενικά ήταν ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Ήταν από τους πρώτους σκόρερ της και πρώτος rebounder. Στη θέση του έχει έρθει ο Μπίρτσεβιτς, εντελώς διαφορετικός παίκτης σε σχέση με τον Αμερικανό, έμπειρος, σέρβος, αλλά άλλος εντελώς παίκτης. Εντάξει, είναι παιχνίδι το οποίο, επειδή πλέον πάω σχεδόν κάθε χρόνο με την ομάδα από τη Γερμανία, οι περισσότερες αυτές οι ομάδες ξέρουμε που κινούνται όσον αφορά τον τρόπο που παίζουν, τον ρυθμό που θέλουν να ανεβάσουν. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι πλήρης, έτσι, δηλαδή και ο Τέπιτς και ο Γκος προπονήθηκαν χθες, δεν είναι στο 100% και θα δούμε και πάλι ειδικά για τον Τέπιτς στην πορεία εκεί λίγο πριν το μάτσε τι κατάσταση είναι για το αν θα αγωνιστεί. Νομίζω ότι είναι παιχνίδι που δεν ξέρω αν σήμερα ο Παπαθεοδόρου θα ξανανοίξει το rotation όσο μπορεί, γιατί στα τελευταία 2 μάτσε με Αθηναϊκό και Βενέτσια το rotation στους 8 είναι απέκτες. Νομίζω ότι είναι παιχνίδι που επειδή έχει παίξει και ο ΠΑΟΚ Κυριακή, είχε ταξίδι και παιχνίδι πολύ απαιτητικό με τον Παναθηναϊκό, αν ανοίξει ο ρυθμός θα έχει πρόβλημα. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ φέτος με το ρόστερ που έχει μπορεί να ανταποκριθεί σε διάφορες καταστάσεις αγώνων, είτε σε ρυθμό που ανοίγει, είτε σε πιο κλειστό, είτε σε πιο αμυντικό παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι σήμερα ο οδηγός της Τενερίφης πρέπει να υπάρχει μέσα από βιτήρια. Δηλαδή πολύ χαμηλό τέμπο, έλεγχος από την άμυνα. Όσο δυνατόν μεγαλύτερος έλεγχος στο rebound, που είναι ένα ζήτημα που υπάρχει για τον ΠΑΟΚ, δεν είναι η καλύτερη ομάδα στο rebound, όπως και να το κάνουμε. Και αργά-αργά, να το πω έτσι, να πάει στο μάτσο τέλος και να το κερδίσει. Γιατί αν πάει εκεί, δεν νομίζω ότι η Telekom Vonis έχει και την ψυχολογία αυτό το καιρό και την εμπειρία για να το κερδίσει. Τώρα βέβαια εντάξει, αυτό είναι θεωρία. Μπορεί το μάτι να πάει σε 100 πόντους και να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ξέρω εγώ τι να πω. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Απλά είναι το πώς είναι οι δύο ομάδες και τι περιμένουμε να δούμε. Και γενικά επειδή ο ΠΑΟΚ οι γερμανικές ομάδες δεν κερδίζει όλα αυτά τα χρόνια που τις αντιμετωπίζει τα τελευταία. Νομίζω ότι αν χαλάσει το μυαλό της γερμανικής ομάδας, δηλαδή δεν τους επιτρέψει να κάνει το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο ουσιαστικά και να βρει ψυχολογία, νομίζω ότι μετά μπορεί να συνεχίσει με την έκτη του σερή νίκη στο Champions League. Νίκο, ιδιαίτερο το σημερινό το παιχνίδι για τον Χάτσερ, έτσι. Ο Χάτσερ, ναι. Ο Χάτσερ πριν 12 χρόνια όταν πέρασε, όταν ήρθε από την Αμερική στην Ευρώπη, έπαιξε εκεί κοντά, στη Βόνη, σε μια ομάδα, στην Α2 τότε. Dragons Roendorf, έτσι λέγεται η ομάδα. Τώρα κάπου πρέπει να είναι Β' Εθνική Γερμανία, από ό,τι κατάλαβα χθες λίγο που την έψαχνα. Και εντάξει, ουσιαστικά στη Βόνη ήταν, έτσι, γιατί τώρα το χωριό ήταν δίπλα και είχε φέρει Αμερικανό, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να τον είχε στο Ρόιντορφ. Ήταν εκεί κοντά και ζούσε και ο Χάτσερ. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα θα είχε μεγάλη υποστήριξη από τον κόσμο του. Σίγουρα, αν θυμάστε, η ανακοίνωση για τα εισιτήρια για το παιχνίδι που είχε ο ΠΑΟΚ τέλος πάντων, είχε βγει πριν περίπου 20-25 μέρες. Και όντως υπάρχει κινητικότητα, δηλαδή από νωρίς υπήρχαν πολλοί που πήραν τα εισιτήριά τους και νομίζω ότι σήμερα θα έχει έτσι ένα καλό και γεμάτο πέταλο εκεί στο Telekom Dome. Δηλαδή με έδρα καλή θα είναι ο ΠΑΟΚ σήμερα, πιστεύω. Πιστεύω ότι θα έχει
200-300 έτσι, φίλους του ΠΑΟΚ που φάνε από εκεί γύρω-γύρω, για να στηρίξουν την ομάδα. Ναι, σημαντικό και αυτό. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι σε καλό momentum. Σίγουρα. Είναι, καλό momentum. Είναι λίγο μια αγωνιστική σημερινή που μπορεί να είναι αποφασιστική. Ναι, δηλαδή, επειδή παίζουν οι δύο μικροί, οι δύο ομάδες που λογικά δεν θα διεκδικήσουν κάτι, η Όπαβα με τη Φριμπούργκ παίζουν μεταξύ τους. Τα άλλα παιχνίδια είναι Βενέτσια Χολόν και Τενερίφη Ναντέρ. Ή Ναντέρ Τενερίφη, αυτό είναι που δεν θυμάμαι. Είναι μια αγωνιστική που μπορεί να σημαίνει και πολλά. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΟΚ και να χάσει σήμερα δεν χάνει τίποτα. Είναι η αλήθεια. Γιατί έχοντας κερδίσει Τενερίφη και Βενέτσια έχει ένα μικρό πλεονέκτημα. Απλά αν καταφέρει να κερδίσει, εγώ νομίζω ότι βγάζει νοκάουτ μία ομάδα από τη διεκδίκηση της πρόκρισης, δηλαδή την Telekom Vonis. Κάπως έτσι, γιατί πλέον μπαίνουμε ένατη αγωνιστική, σιγά σιγά αρχίζουν πράγματα να φαίνονται για τον όμιλο. Και ίσως να είναι αγωνιστική αποφασιστική. Μπορεί και να μην είναι. Μπορεί δηλαδή τα αποτελέσματα να κάτσουν έτσι που να μπερδέψουν, να το πω έτσι, περισσότερα πράγματα. Αλλά εγώ επιμένω και λέω ότι αν πάω και κερδίσει τη Βόνη, νομίζω ότι την αφήνει έξω. Και έχω μπροστά του να παίξει και δύο παιχνίδια και με τους Τσέχους και με τη Φριμπούργκ. Έτσι, δηλαδή θεωρητικά δύο παιχνίδια που θα τα πάρει. Αν κερδίσει τη Βόνη, πάρει και τα δύο εκείνα μάτς, πάει στις 8 νίκες. Οπότε το πιθανότερο είναι ότι η δουλειά του δεν έχει κάνει. Και να μην χρειαστεί να κερδίσουμε την Αντέρ. Ή μπορεί να παίρνει τελευταία αγωνιστική με την Τενερίφη, η οποία μπορεί να είναι διάφορη ως πρώτη. Μπορεί να του χρειάζεται ακόμα μια νίκη με τη Χολόν στην έδρα του. Η οποία Χολόν είναι δεύτερη στον όμιλο, έτσι. Ναι, με 6-2. Που έχει τις 6 νίκες. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι σήμερα είναι ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ευκαιρία. Δεν είναι οι συνθήκες ιδανικές για αυτόν, αλλά αν κερδίσει, πραγματικά τις κάνει πολύ καλές συνθήκες για την πρόκληση στην επόμενη φάση του Champions League. Ωραία. Ωραία, Νίκο. Ας ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, που θα το παλέψει το παιχνίδι. Ξέρω ότι θα συμβεί στο τέλος. Αν και με αυτούς τους Γερμανούς με έχει τρομάξει το μάτι μου. Γενικά είναι ομάδες που δεν κουμπώνουν μαζί μας, είναι η αλήθεια. Τώρα αν καταφέρουμε να ξεπεράσουμε... Πρέπει σε εκείνο το παιχνίδι στο Παλατάκι, δεύτερη αγωνιστική, να έχουν κάνει το καλύτερο του φετινό παιχνίδι. Επειδή τους έχω δει άλλες δύο-τρεις φορές, σε εκείνο το μάτς είχαν ανοίξει ουρανοί, ειλικρινά. Βάζαν τα πάντα. Όχι ότι δεν παίζουν έτσι, έτσι παίζουν απλά σε εκείνο το μάτς, τα βάζανε όλα. Ας μην ξαναγίνει το ίδιο και σήμερα. Ναι, ας μην τα βάλουν όλα. Λοιπόν. Μην τα βάλουν όλα λοιπόν. Ναι. Θα σας αποχαιρετήσουμε μαζί με τον Ζωζέ Μουρίνιο, ο οποίος αποχαιρέτησε την. Manchester United. Και ο αγαπημένος προπονητής. Τι. Του Άρη, αποχώρησε κι αυτός. Α, Νίκο. Συγχωρήστε. Καλά, δεν κάνεις σχόλιο. Πας καλά. Το κάνεις μου. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Φίλε, φίλε, κρατάω το θυμό μου και κάνω το σταυρό μου μαζί σου. Εντάξει. Εντάξει. Τώρα που ο Άρης πήρε ένα κανονικό προπονητή, θα καταλάβουμε σιγά σιγά πως είναι να έχεις έναν κανονικό νέο προπονητή με σωστή λογική, με έχει ένα πρόγραμμα καλότερο. Λες μη κανονικό τον Βαγγέλη Αγγέλου. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα ότι τώρα φέρνει ένα κανονικό προπονητή. Δεν είπα κάτι για τον Βαγγέλη Αγγέλου. Αυτό είπα. Είπα ότι τώρα που έχει ένα κανονικό προπονητή. Βαγγέλης Αγγέλου. Ωραία, στο σποτ τις ειδήσεις της ΕΡΑ που ακούγαμε αυτό το δράμα ότι πρέπει να ακούμε ΕΡΑ όταν ταξιδεύουμε. Όχι, λοιπόν, υπάρχουν και ωραίοι σταθμοί με ωραία τραγουδάκια. Δεν υπάρχουν ωραίοι σταθμοί με ωραία τραγουδάκια, δεν πιάνει κανείς. Για πες τη λέγανε. Ωραία. Στις ειδήσεις που έχω, στο τίτλο της ειδήσεων, αποχώρησε από τον Άρη Βαγγέλης Ιωάννου. Πήγα να μας φύγει το τιμόνι, κοιτάω τον Ερίκο σε κάποια φάση, καλά ακούσαμε. Θα πηγαίνει ο Ιωάννης στον δρόμο και θα λέει τι έγινε. Μας φάγανε. Είναι και μια ομάδα, Νίκο, που ψάχνει προπονητή, είναι στα κοντά να εμπιστευτεί τον Βαγγέλη Αγγέλου. Στα κοντά. Κοίταξε, αν είναι καμιά ομάδα που μπορεί να είναι πάλι σε καμιά, ξέρω εγώ, 17η-18η αγωνιστική και θέλει να κάνει μια-δυο νίκες, μπορεί. Τώρα, άμα είναι ομάδα για που θέλει να γίνει κανονικά από την αρχή της σεζόν, να στηθεί, να φτιαχτεί, να παίξει κάτι, νομίζω είναι λίγο δύσκολο αυτό. Αν είναι μια ομάδα που θέλει να μάθει χάνοντας, που είναι πιο εύκολο να κερδίσεις. Αυτό νομίζω ότι είναι μια ιδανική, περίπτωση. Να έχει μαζέψει πολλές νίκες και να λένε τι κάνουμε, ρε. Πάτε καλά. Δεν εξελισσόμαστε. Ωραία. Αυτός ο Καστρίτης είναι κανονικός προπονητής. Είναι κανονικός προπονητής. Ναι. Κανονικός. Τώρα γενικά, με τον Χολαργό παίζουν. Όχι, με Χολαργό. Ορίστε. Με τη γειτονιά μου. Με Χολαργό δεν παίζουν, Νίκο. Όχι, δεν, με το έθνο. Αν... Τώρα με έχετε μπερδέψει, δεν θυμάμαι. Δεν έχεις μελετήσει. Τι κάνουμε, ένα στόχο έχουμε. Το Χολαργό. Ο Άρης έχει ένα πρόγραμμα μπροστά του. Έχει ένα πρόγραμμα μπροστά του τώρα που αν κάνει τις νίκες που είναι να κάνει, ξεμπερδεύει. Δεν έχει θέματα. Αν δεν τις κάνει όμως, σφίγγει πολύ.
Γι' αυτό και έγινε αυτή η αλλαγή. Γιατί το είδαμε να έρχεται το στραβό. Εντάξει. Εμείς θα υπενθυμίσουμε ότι είτε σε κάνουν καλύτερο, σε βάζουν μια διαδικασία σκέψης και εξέλιξης, βελτίωσης. Δεν νομίζω ότι ο Καστρίτης έχει αυτή τη λογική, να ξέρει. Συμπαθείς τον νέο προπονητή του Άρη. Θεωρεί ότι κάνουν καλό. Ναι. Τον εκφράζει μια συμπάθεια, έχεις δίκιο. Συμπαθείς τον νέο προπονητή του Άρη. Είναι καλός προπονητής, παιδιά. Πού ήταν καλός προπονητής? Γενικά όλη αυτή η γενιά, καταρχάς ο Καστρίτης είναι πολύ μικρός, 36 νομίζω. Είναι μικρότερο σε ηλικία από μένα ο προπονητής του Άρη. Ναι, είναι μικρός. Σου ευχαριστώ. Ναι. Όλη αυτή η γενιά των Ελλήνων προπονητών είναι σε ένα καλό επίπεδο. Τι να κάνουμε. Ναι. Είναι σε καλό επίπεδο. Πώς πάρει η Κίμη τον Αγγέλη? Με τον δικό μας σχέση έχει, τον coach Ηλία. Ξέρουμε. Καλή. Καλή. Είναι φιλαράκι. Καταρχάς ο Καστρίτης είναι πλέον είναι και προπονητής στην Εθνική Νέων. Έφαγε τον Παπαθεοδόρου. Όχι, ρε φίλε, ο Παπαθεοδόρου μετά την προηγούμενη επιτυχία σταμάτησε. Εντάξει. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος, ναι. Ναι. Τι άλλο να κάνει. Τα σήκωσε όλα. Δεν έχει αφήσει τίποτα. Τέλος πάντων. Καλή επιτυχία στην ομάδα του Χολαργού Ριπούντι μου. Είναι και η γειτονιά μου. Άλλωστε. Έχουμε τίποτα. Έχουμε. Κάτι έχουμε. Τα βάζουμε. Καλώς ήρθατε. Κερδίσαμε τον ύφεστο. Να χαρά. Είναι. Να χαρά ομάδα είναι. Δεν με ενδιαφέρει. Είχε γίνει στο τέλος. Ναι. Παίξαμε μια άμυνα και το πήραμε. Δεν κατάλαβα. Δεν πάω παίξουμε άμυνα. Εμείς στο Χολαργό. Και μπορούσα να πάω και δεν ήξερα ότι έχει παιχνίδι. Θα πήγαινα. Έτσι στηρίζει την ομάδα. Δεν πειράζει, δεν είχε τίποτα. Ήταν η χειρότερη φετινή εμφάνιση του ΠΑΟΚ αυτή. Μαζί με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Δεν μιλάω για τον ΠΑΟΚ, για τον Χολαργό μιλάω. Ξύπνα. Νόμιζα ότι ήσουν εκεί σε εκείνο το παιχνίδι, το Χολαργό ΠΑΟΚ. Όχι, κάτσε να κάνει και ένα πρόξο στη για τον Χολαργό. Και την πολύ καλή δουλειά που γίνεται. Και το παιχνίδι το κομβικό που μπορεί να αλλάξει το στάτου του. Και να τον πάει σε playoff και τέτοια θέση. Ναι. Πόσε νίκε έχουμε? Χολαργό νομίζω έχει 4. 4 νίκε. Σπρώξε λίγο το Σταύρο. Τώρα είναι το κρίσιμο σημείο. Κάτσε κάνω ένα πασχετικό. Ποιο είναι το αστέρι για τον Τίσο λίγο καλά? Γιάνκοβιτς. Δεν είναι αστέρι ο Γιάνκοβιτς, όχι. Έχει ένα μαύρο. Πώ ήταν το μαύρο, τον καλό? Μα έβαλε και με 30 πόντου. Χόκκινς. Δεν ψήφισα να ξέρει κανεί. Ο Χόκκινς λοιπόν. Ο Χόκκινς. Ο Χόκκινς, ο Χόκκινς. Δεν μαμείς που δεν μαμείς, δεν πας για ψάρεμα. Έγινε Νίκο. Ευχαριστούμε. Έγινε Νίκο. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Αγάπη πέντε. Περίμενε. Γιατί βιάζεις, έχεις δουλειά να κάνεις. Να σε αφήσω χρόνο, ρε φίλε, και να αναπτύξεις. Δεν θα μας αφήσει. Το βλέπεις, έχει έρθει. Το παιδί μας είναι. Να αναπτύξεις. Σε πίεση. Σε πίεση είναι. Περίμενε. Ξέρω ποιος είναι το αστέρι. Ο Αγκμπελέσε. Είναι αυτός που έκρινε το μάτς προχθές. Προσπαθώ να θυμηθώ το όνομά του. Ο Αγκμπελέσε έπαιξε την άμυνα. Δεν έκρινε. Έπαιξε την άμυνα. Δεν πειράζει, θα λες τον Αγκμπελέσε. Όχι, το Χόκκινς. Ο Χόκκινς. Βες λίγο το ρόστερ να ξέρουμε και τι λέμε. Μην με βλακείς στον αέρα. Είναι κάτω από το σπίτι μου, ακριβώς πάνω από το σπίτι μου το γήπεδο. Άρα όντως είναι. Η διοίκηση είναι συμμαθητές μου. Ναι, μην γελάζε. Σοβαρά. Σε πιστεύω, Σταύρο, εννοείται. Και έχουμε τιμήσει και τα χρώματα της φανέλας. Έχω φανέλα του Χολαργού, ας τη φέρω. Τη φανέλα μου, το 8. Έχεις παίξει μπάσκετ? Μπάσκετ δεν έχω παίξει, ρε αγάπη, όχι, γιατί δεν έχει WBL στην Ελλάδα, αλλά... Ξέρεις τι είναι το WBL? Όχι, σε σκέφτομαι να παίζεις μπάσκετ. Τι λέει, ρε. Όπως έχεις επεδώσει, Σταύρο. Τι λες, ρε βλάκα. Σε σκέφτομαι να παίζεις. Σας μπάσκετ των φτωχών. Τρίποντο, airball, ούτε καν. Τίποτα. Ασάλιο τα πάνε. Στο Λέομπεν ακόμα τον θυμούνται. Γιατί δεν παίζαμε μπάσκετ στο Λέομπεν? Κάθε μέρα. Τι να κάναμε. Γιατί βλέπω την προετοιμασία. 5-2 την ώρα. Στέφεν, κουραστήκα. Διορθώνω του. Πες το. Του Λόκοφ. Του Τόνι Λόκοφ. Ναι. Γιατί Στέφεν. Το παγκάκι και λιώσει. Απέναντι. Να πούμε λοιπόν ότι πάρε τον αποτελεί από τη Μάστερ United ο Σόζε Μουρίνιο. Τον φάγανε. Εντάξει, μιλάμε. Γυρεύοντα πήγαινε, ρε φίλε τώρα. Εντάξει. Μιλάμε για μια United τραγική. Κακή. Έλα το ρόστερ του Χολαργού. Ο Λυκογιάννης, πολύ ψύχραιμος προπονητής με δηλώσεις. Και το Αγκμπελέσε είναι ο Κεραιάφορ. Α, αυτό, μπράβο. Ο Τέντι, καλό παιδί. Ωραία. Ο Φιτσπάρτικ που παίζει στο Ρέθιμνο. Παιχτάρα, Φιτσπάρτικ, αριστερόχειρας. Εντάξει, Καμπερίδης, έμπειρος. Ο Κότας, δικό μας παιδί. Ο Ζερμέιν Λόβ. Ποδοσφαιρικό όνομα αυτό. Ο Ζερμέιν Λόβ, όχι. Και ο Τζαβόντε Χόκκινς. Πεχτάρα. Εντάξει. Πεχτάρα. Ξεκάθαρο ο Χολαργός δεν έχει αποδώσει αυτό που μπορεί. Και θα ξεκινήσει από αυτήν την εβδομάδα. 100%. Κοίτα, αν ανέβει ο Τάλντον. Λίγο να πάρει κάποιες προσπάθειες παραπάνω. Εντάξει.
και λίγο να διαχειριστούν καλά τα φάουλ υψηλή και να βρει και λίγο ρόλο ο Καλαϊτζάκης. Πρέπει να έχουμε μια κάμερα σε αυτό το πεντάλεπτο. Είμαστε σε καλό φεγγάρι, χοναργάρα. Ακόμα και ο Μοσχοβίτης μπερδεύτηκε πριν. Είμαστε. Ναι, είμαστε. Έχουμε 2, 4, 6, 8, 10, 13 παίχτες. Πλούσιο ρόστερ. Πλούσιο ρόστερ. Το ρωτήσαμε που δουλεύει, καλά. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, καλά είμαστε, καλά είμαστε. Η Κέθνα στο ύψος των περιστάσεων. Ο Γιάνκοβιτς θα αποχωρήσει, αλλά τελικά θα μείνει, από ό,τι είπε κιόλας. Ο, ο Γιάνκοβιτς. Πού να πάει? Είχε από την ΑΣΕΜΠΕ. Ο ΑΣΕΜΠΕ λέγεται τώρα. Ισπανικό πρωτάθλημα τέλος πάντων. Αν νομίζω το. Λίγα ΑΣΕΜΠΕ. Εντέσσα νομίζω λέγεται τώρα. 4 νίκες, 5 ήττες ο Χολαργός. Τώρα θα πάει στο 5-5. Πρέπει να πάει στο 5-5. Είναι πολύ κρίσιμο. Για το στάτους. Στην 7η θέση. Εντάξει, καλά είμαστε. Για να μείνουμε σε τροχιά playoff. Κακά τα ψέματα. Ο Άρης έχει 2-7. 2-7 έχει. Και έχει μια πίεση από κάτω. Τι έγινε? 1-8 η Κίμη, 1-7 ο Κολοσσός. Η Κίμη 1-8, ε. Ναι. Έχει λεφτά η Κίμη, μπορεί να. Α, στην Κίμη τη βρίσκουν και στο κύπελο μετά. Να μην κάνει επένδυση η Κίμη, όχι. Έπεσε. Ας αφήσει, ναι. Ξέρεις ποιο είναι το σοκαριστικό με τον Άρη τώρα πέρα την πλάκα? Ότι είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει κερδίσει στην έδρα της. Έχει 0-4. Ναι, ρε φίλε, έχει παίξει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ναι, εντάξει, οκ. Και τους τρεις δεν τους έπαιξε εντός. Ε. Ο Άρης έπαιξε τους τρεις εντός. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ, μόνο μας έπαιξε εκτός. Έχει δύσκολο πρόγραμμα τώρα, για να είμαστε και σοβαροί. Χολαγός θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και πάμε στο Μουρίνιο. Προσπαθώ να πω τόση ώρα ότι έχει στήσει μετά την Ανζή του Τσιτσιακόφ την χειρότερη value for money ομάδα της ιστορίας του ποδοσφαίρου. Δεν έχω δει τόσο ακριβή ομάδα να παίζει τόσο άσχημα στη ζωή μου. Η Ανζή, εντάξει, ήταν, ξαφνικά έκανε 300 εκατομμύρια ομάδα σε φιλικό στο ημίχρονο, γινόταν αλλαγή ο ΕΤΟ και ερχόταν το αεροπλάνο και το ελικόπτερο και τον έπαιρνε. Το ζήσαμε και αυτό στα μάτια μας, δεν το πιστεύαμε. Μπροστά στα μάτια μας γίνανε αυτά, δεν τα λέμε επειδή διαβάσαμε κάπου. Μετά από αυτό λοιπόν το τερατούργημα του Γκέρμαν, του φίλου σου. Νομίζω ότι ο Μουρίνιο έκανε την χειρότερη, έστησε τη χειρότερη ομάδα value for money στην ιστορία του ποδοσφαίρου ever. Δεν παίζει τίποτα. Σε άκουγα με τον Βασιλιά προχθές που είχε την κουβέντα αυτή και αντικειμενικά παίρνω το μέρος που έλεγε ότι έχει το υλικό η Manchester. Ο Βασιλιάς νομίζω ότι δεν έχει. Ή θεωρεί ότι δεν έχει υλικό, αλλά εντάξει τώρα, αλίμονο αν το υλικό αυτό δεν είναι. Εγώ δεν θεωρώ ότι τα χάφτης είναι, πολύ χαμηλού επίπεδου. Δηλαδή δεν είναι επίπεδου. Θα μου πεις η Λίβερπουλ ποια χάφ έχει. Η Λίβερπουλ έχει τρεις εργάτες. Δεν είναι δημιουργική ούτε ο Μίλνερ ούτε ο Χέντερσον. Ούτε ο Βαϊνάλντουμ, ο Φαμπίνιο λίγο περισσότερο, δεν έχει τον top half. Αλλά είναι οι τρεις που παίζουν, είναι και οι τρεις, κάνουν πάντα το σωστό. Ναι, και προφανώς ρε φίλε, δεν κόλλησε ο Μουρίνιο με τους παίκτες της Manchester. Δηλαδή, όσο και να πεις, χωρίς να είμαστε μέσα, λίγο παραπάνω για τον Κλοπ θα παίζουν οι της Λίβερπουλ από ό,τι θα παίζανε μέχρι τώρα οι της Manchester για τον Μουρίνιο. Αυτά λοιπόν και για τον Μουρίνιο που απέτυχε παταγωδός στην θα βρει ομάδα. United. Δεν θα βρει εύκολα. Δεν θα βρει λες. Ναι. Δεν θα βρει εύκολα γιατί έχει απαιτήσεις. Και πολλές φορές οι ομάδες σκέφτονται αν θα πληρώσουν την υπεραξία ενός προπονητή για όσα πέτυχε παλιότερα, ενώ το τελευταίο του project είναι 100% αποτυχημένο. Επιστροφή στο Μιλάνο το καλοκαίρι, στην Ίντερ. Αυτά από εμάς, μένετε στο Λίπερο 174, ακολουθεί ο Σταύρος Κόλκας με το Βασιλιά, το καλύτερο δίδυμο της πόλης, από τις 2 μέχρι τις 3. Αυτά από εμάς, καλό μεσημέρι.